Σεβαστοί τηλεθεατές του καναλιού ATV, χαίρετε. Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου του 2003, μία ημέρα, ένα χρόνο, συγγνώμη, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημειώστε κάτι που θα σας πω αυτή τη στιγμή και βάλτε το καλά μέσα στο μυαλό σας, μία ένδειξη. Σε 2 χρόνια από τώρα, πληροφορία δικιά μας και του οικονομολόγου καθηγητού κ. Κώστα Κόμπλερ, ακούστε το καλά αυτό που θα σας πω. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική αυτή η εκπομπή, η έκτακτη που κάνουμε σήμερα. Ύστερα από πολλά τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από εσάς τους ίδιους τους τηλεθεατές. Σε 2 χρόνια από τώρα θα ξαναεπιστρέψει η δραχμή. Αν σας λέει κάτι αυτό, σημειώστε το. Βλέπουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι γίνονται πάρα πολλά. Ξεκινάμε με την τρομοκρατία, τρομολαγνία που επικρατεί σχετικά με τον επικείμενο πόλεμο που έχουν σκοπό να κάνουν οι Αμερικανοί στο Ιράκ. Επιπτώσεις, σαφώς, όπως θα καταλαβαίνει το απλό το μυαλό σας και το απλό μυαλό όλων μας, σοβαρές και πολλές. Στην οικονομία, ξέρετε ότι θα γίνει ένας μεγάλος χαμός, ήδη ακούτε από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης πάρα πολλά, αυξήσεις στο πετρέλαιο, αυξήσεις γενικώς στα οικονομικά, άρα λοιπόν με το ευρώ η Ελλάς απεδείχθηκε ότι δεν μπορεί να ανασάνει πλέον. Βέβαια αυτό είχε αντίκτυπο και στην ψυχική μας ισορροπία. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα, βλέπετε. Όλη η Ελλάδα έχει ανοίξει στη μέση. Αν πάρουμε από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη, όλα τα έργα που μας έχουν πει οι κύριοι πολιτικοί μας, εγώ δεν αναφέρομαι πολιτικά, γενικώς όλοι το ίδιο εμείς πιστεύουμε ότι είναι, σαφώς θα υπάρχουν και εξαιρέσεις στην πολιτική, βλέπετε ότι έχει διαλυθεί όλη η Ελλάδα, έχει κοπεί στη μέση από τα έργα. Και ήδη ο κύριος Ρόγκ μας έχει ανάψει κόκκινο φως. Ο Ρόγκ είναι ο πρόεδρος της ΔΟΕ, των Ολυμπιακών Αγώνων. Το γνωρίζετε όλοι σας αυτό, όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Μας έχει δώσει κόκκινη κάρτα πάλι, κάποιος πάνω μάλλον θα το είπε, εκεί πέρα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Βλέπουμε σιγά σιγά στο πορτοφόλι μας μέσα να μην υπάρχει σχεδόν τίποτα. Και σαφώς να πιάσουμε από τους πλουσίους, αρχίζει και μειώνεται το εισόδημά τους, η μεσαία τάξη πάλι μειώνει και αυτή το εισόδημα και φτάνουμε στην τάξη την κάτω την φτωχότερη, έτσι όπως την έχουν χωρίσει αυτοί οι κύριοι οι της Βουλής και οι 300 της τάξης. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις τάξεις, εμείς θεωρούμε ότι και πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ο ένας ίσως στον άλλον και δεν χωράει καμία αμφιβολία περί αυτού. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει να φάει και αρχίζει σιγά σιγά και επέρχεται η πείνα. Η πείνα όμως, όπως θα καταλαβαίνουμε όλοι, αρχίζει και δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, πολύ απλά, θα αρχίσουμε και θα μαλώνουμε μεταξύ μας. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, σημειώστε, ότι σε 2 χρόνια από τώρα, το πολύ, ξαναγυρίζει πάλι η δραχμή. Ίσως μάλλον μαζί με το ευρώ, όπως γίνεται και στην Ελβετία αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να ανασάνει η Ελλάδα λίγο ο άνθρωπος. Και τελικώς, εμείς αναρωτιόμαστε, όπως και εσείς, ποιος θα μας προστατεύσει. Και έχουμε παρακαλέσει τον τέο συνδιάρχη, φιλόλογο, θεολόγο, κύριο Κωνσταντίνο Αδάμ, να μας αναπτύξει, τον παρακαλούμε πάρα πολύ, ένα χρονογράφημα
για το τελικώς ποιος θα προστατεύσει τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά, κύριε Αδάμ, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η βάση, η ισχυρή της κοινωνίας μας. Τι έχετε να μας πείτε επ' αυτού, σας αφήνουμε να μας αναπτύξετε την άποψή σας. Είμαστε όλοι αυτιά, που λέμε στη λαϊκή μου. Σας ακούω. Ποιος θα προστατεύσει τα παιδιά, αυτό είναι ένα ερώτημα που γεννάει και άλλα πολλά ερωτηματικά. Είναι ή δεν είναι εφιάλτης. Τα είδα τα παιδιά και μου μιλήσανε στα ματάκια τους, το δάκρυ στα χυλάκια τους, το παράπονο στην καρδούλα τους, ο πόνος. Και αφού μου κουβέντιασαν, ύστερα χαθήκανε, έψαξα να τα βρω. Κοίταξα στον ορίζοντα, πουθενά. Φώναξα. Θυμήθηκα τον προφήτη. Κύριε, πήγα στα Ιεροσόλυμα και δεν βρήκα άνθρωπο. Εγώ τελικά βρήκα άνθρωπο. Ήταν όμως κακοποιός. Ήταν ο παιδεραστής. Ήτανε ο παιδόφιλος. Ήταν ο εκμαυλιστής. Ήταν ο εκμεταλλευτής. Ήταν ο έμπορος του θανάτου. Ήταν ο βιαστής. Ήταν ο μαφιόζος. Όλους αυτούς τους είδα μαζεμένους. Στόχος τους, τα παιδιά. Να ζήσουν οι εχθροί, να πεθάνουν τα παιδιά. Να πλουτίσουν αυτοί, να φτωχύνει η Ελλάδα από παιδιά. Είδα κι άλλους αντρόγενα χωρίς παιδιά. Κι όμως τρέφανε σκυλιά. Είδα γέρους και γριές με λεφτά πολλά, με εγγόνια πολύ λίγα, με καταθέσεις πολλές, με καρδιά όμως σκληρή. Μπήκα στην εκκλησιά. Εκεί μονολόγησα, θα βρω παιδιά. Προχώρησα μπροστά. Είδα ένα γέρο ψάλτη. Παιδική φωνή δεν άκουσα. Πού να ζυγώνει το παιδί. Μπήκα στο ιερό. Είδα ένα παπά που άναβε μόνος του το θυμιατό. Και ένας παππούς που του κρατούσε τη λεμπάδα να πει το Ευαγγέλιο. Παιδί δεν είδα.
στράφηκα στους τοίχους της Εκκλησιάς, εκεί σαν να είδα κάποια παιδιά. Μα ήταν κολλημένα στον τοίχο. Παιδιά της ζωγραφιάς, μάρτυρες νεαρής ηλικίας, μα το καιρό εκείνο. Δεν είδα σημερινά παιδιά να περπατάνε, να γυροφέρνουν το ναό, να έχει αγκαλιασμένα Εκκλησιά. Σαν έφυγα από το ναό, κάποιο φέρετρο κουβαλούσανε. Έκρυβε μέσα του ένα παλικάρι. Κοντοστάθηκα και ρώτησα. Ήταν τα λιγοστά παιδιά που μπορούσαν να ανθίσουν στον τόπο μας. Μα το είχε βάλει και αυτό το παλικάρι στο στόχος του, ο θάνατος. Δεν τ' άφησαν να ζήσει η μαφιόζη, το σκοτώσανε πρόωρα, θύμα κι αυτό των ναρκωτικών. Δεν βρίσκω παιδιά, μονολόγησα. Μα όλα, όλα εξοντώθηκαν. Και άκουσα φρικτή την απέσια απόκριση. Δεν είναι καιρός για παιδιά. Τι τάχα τα θέλουμε, να τα έχουμε μπελά στο κεφάλι μας. Θάνατο στα παιδιά. Τόλμησα να αντισταθώ. Μα και εδώ και χρόνια, είπα, όλοι φωνάζουν για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Πώς τώρα λέτε εσείς θάνατο στα παιδιά? Κάχασε σαρκαστικά, δαιμονικά η σκιά που συζητούσε μαζί μου. Καλέ μου χαζέ, η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί. Για να ζήσουνε οι κακοποιοί, οι βιαστές, οι έμποροι των ναρκωτικών, οι δουλέμποροι, όλοι εμείς χαζέ μου, έτσι μου είπε η φωνή αυτή. Εμείς έχουμε δύναμη για πίεση, για εξαγορά συγκηδήσεων, για εκβιασμούς. Εμείς έχουμε λεφτά. Έχουμε λεφτά να λαδώνουμε. Δεν το καταλάβες ακόμα? Όλοι τα παίρνουνε. Πριν να αντιδράσω, πνίχτηκε η φωνή μου. Σταμάτα τις κουταμάρες σου. Ποια αξία έχουν τα παιδιά? Ούτε λεφτά διαθέτουνε, ούτε ψήφο κατέχουνε, ούτε όπλα χειρίζονται, ούτε μαφιόζικα κυκλώματα μπορούν να οργανώσουν. Και επιπλέον, δεν τα χρειαζόμαστε. Μπορούμε και χωρίς αυτά να ζήσουμε. Μας είναι ανεπιθύμητα. Πρέπει να φύγουν από τη μέση. Όχι στα παιδιά. Πήγα να φωνάξω. Μα χάθηκε η σκιά από μπροστά μου. Μονάχα τον αντίλαλο άκουγα τα αυτιά μου. Θάνατος στα παιδιά. Θάνατος. Ξύπνησα τον εφιάλτη. Πήρα στα χέρια μου την εφημερίδα. Έπεσαν τα μάτια μου σε παιδικές ειδήσεις. Ξανάρθαν στο μυαλό μου οι εφιαλτικές εικόνες. Μικρά παιδάκια βγαίνουν από 8 χρονών στη βιοπάλη. Πουλούσε το παιδάκι κατουμάντιλα. Με κοίταξε ίσια στα μάτια και μου πρότεινε το πακέτο με το κατουμάντιλα. Δεν μίλησε, δεν διαλάλησε τα πραμάτια του,
μόνο με κοίταξε ολόησια. Του δώσα 1 ευρώ. Δεν ζητιανεύω, Κύριε. Εργάζομαι, μου είπε. Εγώ επέμενα να πάρει το ευρώ. Μόνο αν πάρετε μαντήλια θα πάρω το ευρώ. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Βούρκωσα. Ένας τίμιος βιοπαλαιστής σε μια κοινωνία κομπιναδόρων. Τα παιδιά του τρίτου κόσμου πεθαίνουν από διάρρεια, ελονοσία, ηλαρά, πνευμονία, αβιταμίνωση. Αν οι καταναλωτές, οι καταναλωτικές κοινωνίες έδιναν το 1% μόνο από τις δαπάνες τους, δηλαδή τις πατάλες της ζωής τους, όλα τα παιδιά του τρίτου κόσμου θα ζούσαν. Η σκληρότητά μας χαριστική βολή στο κορμάκι τους. Στοιχεία παγκόσμια στατιστικής, 12,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο από την πείνα ή παιδικές αρρώστιες που είναι θεραπεύσιμες. Δηλαδή κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα 30.000 παιδιά. Σπουργητάκια που τιτιβίζοντας πέφτουν στη γη νεκρά. Έσχος για την ανθρωπότητα, ντροπή για τον πολιτισμό του 21ου αιώνα. Και έχουμε ακόμη όρεξη για χαμόγελο, για γιορτινά εφέ, για χάμπουγκερ, για δίσκο, για γούνες, για λιμουζίνες, για χρυσάφια, για πολυτέλειες, για καρναβάλια. 250 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται κάτω από συνθήκες φρικτές για την υγεία τους. Κι όμως εμείς στον τόπο μας πληρώνουμε τα σπασμένα χρέη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Εμείς εδώ στην Ελλάδα κολυμπάμε στο βούρκο που λέγεται διαπλοκή, που ονομάζεται διαφορά του δημόσιου βίου, που καλείται μαύρο χρήμα. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και εμείς στηρίζουμε τις προσβολείς για να φωτοστεφανώσουμε ποδοσφαιριστή που παίρνει 350 εκατομμύρια και ζει σαν πρίγκιπας στην πανάκριβη βίλα. Θανατική ποινή για τα παιδιά. Με είδε μελαγχολικό ο φίλος. Τόλμησα να του μυστηρευτώ τον πόνο μου, να του δείξω το μάτωμα της καρδιάς μου. Ανυποψίαστος για πέρα. Μου έκανε και το δάσκαλο. Γιατί όλα μαύρα τα βλέπεις, έτσι μου είπε. Κοίτα πόσα παιδιά παίζουν έξω. Μα κι όσα παιδιά καταφέρουν να γεννηθούν, είναι και αυτά καταδικασμένα γρήγορα να πεθάνουν. Με διέκοψε. Πάλι υπερβολικός είσαι, μου είπε. Καθόλου, φίλε μου, σκέψου μονάχα τούτο. Στο στόχαστρο πιο πολύ τα παιδιά. Σταματά ο ένας, πυροβολεί ο άλλος με τη σειρά. Τηλεόραση το λένε. Όλοι ένα ζητάνε την πίστη από την ψυχή των παιδιών να ξεριζώσουμε. Τη διαφορά με κάθε τρόπο να διδάξουμε. Τον υπόνομο σε κάθε σπίτι να αδειάσουμε, την νεολαία να σκοτώσουμε. Ο φίλος αδιάφορος. Δεν άντεξα.
Μα επιτέλους, του λέω, δεν ξεσηκώνεται η ευαισθησία σου. Τούτη την ώρα τρία νεκροταφεία είναι γεμάτα από παιδιά. Στο ένα, όσα σκοτώνονται ψυχικά. Στο άλλο, όσα καρφώνουν τη σύνδικα της ηρωγής στο χέρι. Στο τρίτο και το μεγαλύτερο, όσα τρώει το μαύρο σκοτάδι, είναι 400.000 παιδιά που κάθε χρόνο στον τόπο μας τα σκοτώνει η έκτρωση. Αυτά είπαμε. Και έφυγε ο φίλος μου. Έμεινα πάλι μόνος. Σήκωσα τα μάτια. Κάποιο παιδί να συναντήσω. Να, σαν να ακούω παιδική φωνούλα. Κοίταξα προς τα πάνω. Φτερούγιζε η ψυχούλα του. Μόλις είχε βγει από το κορμάκι του, σχίστηκε η ψυχή μου από το παράπονο του. Γιατί για μας μονάχα η θανατική ποινή, τι σας κάναμε, για τους κακοποιούς τόση επίοικια, ακόμα και για τους τρομοκράτες, στις 17 Νοέμβρη υπάρχει συμπαράσταση και συνήγοροι και συνθήκες διαβίωσης και ευκαιρίες να μιλήσουν. Για μας, γιατί τέτοια σκληρότητα, γιατί μας καταδικάσατε στην εσχάτη των ποινών, γιατί μας φάζετε, γιατί το αίμα μας θα σας κυνηγάει για πάντα. Ευχαριστώ για το χρονογράφημα. Έχετε να πείτε τίποτα για αυτά που ακούσατε, κύριε Σιγηρή? Εμείς προσωπικά δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ο κύριος Αδάμ. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση επικρατεί χρόνια. Έχουμε φτάσει σε σημείο σαπίλας. Έτσι, επιδεινώνεται. Επιδεινώνεται, όπως με διορθώνει πολύ ορθά. Αλλά όπως παρατήρησα, κύριε Αδάμ, αυτό το χρονογράφημα που αναπτύξατε, κάθε πρόταση είναι και 2 ώρες εκπομπή. Μιλάμε για πολύ σημαντικά και βαριά πράγματα. Έχουμε φτάσει τόσο πολύ. Κάποιος που μπορεί να κάθεται στον καναπέ και να λέει τώρα, τι λένε τώρα αυτοί οι δύο, ας πούμε. Φτιάξουν τώρα τον κόσμο αυτοί, τι μας λένε τώρα, ας πούμε. Ας μπορεί να πει φούμα να πουλάνε, να διαφημιστούν θέλουν. Πολλά και διάφορα μπορεί κάποιος. Θα ήθελα να σε απαντήσω λίγο σε αυτό. Πείτε μου. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σχολιάζουμε ή να ελέγχουμε μία ικτρή πραγματικότητα. Θα ήθελα να σημειώσουμε και εμείς εδώ, αλλά και όλοι καλοπροαίρετοι, ότι αν ο κόσμος στέκει στα ποδάρια του, δεν στέκει από τους πολλούς και σάπιους, αλλά από τους λίγους που αγωνίζονται. Ξαναπείτε λίγο αυτό, ακόμη μια φορά. Ο κόσμος, ναι, δεν στέκει στα πόδια του, ναι, από τους πολλούς και αδιάφορους. Μάλιστα. Αλλά από τους λίγους ή ελάχιστους που αγωνίζονται. Έτσι. Από τις μονάδες. Έτσι. Ελώ, παρακαλώ. Η επιστήμη, άραγες, είναι αντίθετη σήμερα προς τη θρησκεία. Βάζει κάποιο λίθο καταστροφής, να το πω έτσι. Πού διαπρά. Κάνετε ένα ερώτημα. Εγώ θα το διαφοροποιήσω. Μάλιστα. Η επιστήμη είναι η γνώση.
Σαφέστατα. Είναι δώρο καθαρά του Θεού. Κανείς μα κανείς δεν θα βρεθεί στον κόσμο να πει κουβέντα για τη γνώση. Γιατί και η Αγία Γραφή πολύ χαρακτηριστικά το τονίζει. Κύριος δέδωκεν ανθρώπις επιστήμη. Άρα είναι δώρο του Θεού. Αφού έδωσε το νου, λέμε το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Σωστά. Αφού υπάρχει γνώση, υπάρχει ο νους, χρειάζεται και γνώση. Και το αντίστροφο, νους και γνώση πάνε εντάμε. Όμως, το ερώτημα, η επιστήμη παραδέχεται, πιστεύει στο Θεό. Πιστεύει λοιπόν στο Θεό, αφού την έδωσε ο Θεός, είναι του Θεού δώρο. Οι επιστήμονες, εκεί εστιάζεται το ερώτημα, οι επιστήμονες πιστεύουν ή δεν πιστεύουν στο Θεό, ή γιατί μπορεί να υπάρχουν επιστήμονες που δεν πιστεύουν στο Θεό. Και αν βάζουν λίθο καταστροφής, παρεπιπτόντως. Ναι, επόμενο είναι. Πάντα, αφού είναι ελεύθερος ο άνθρωπος και μελετάει και γνωρίζει τις επιστήμες, αυτός ο άνθρωπος που έχει επαφή με τη μάθηση και τη γνώση, που γίνεται επιστήμονας, δεν είναι απαραίτητο να μην πιστεύει. Αντίθετα, η επιστήμη με τα μυστήριά της και την αποκάλυψη που κάνει στον άνθρωπο, γιατί μέσα από αυτή αποκαλύπτονται το μεγαλείο της φύσεως. Και το μεγαλείο αυτό δεν έχει παρά να πει. Το μεγαλείο αυτό της φύσεως δεν έχει παρά να πει. Ο Θεός με έπλασε. Μιλάει από μονάχο του. Εγώ τώρα, προσωπικά, σαν επιστήμονας, δεν επικεντρώνω το βάρος στο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Αλλά. Αλλά το βάρος μου πέφτει στο τι θα καλύψω με την ανυπαρξία του Θεού. Μήπως τη θέση του δεν υπάρχει Θεός τοποθετώ κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το άλλο. Είναι στην ουσία η προβολή του εγωισμού μου με όλο τον τρόπο της ζωής μου. Αν αυτός ο τρόπος της ζωής μου με δικαιολογεί μπροστά στη θρησκεία και μου λέει ωραία, συμφωνεί μαζί σου και η θρησκεία, την αποδέχομαι. Αν δεν θέλω εγώ, αν δεν θέλω εγώ να συντεριάσω την επιστήμη, όχι την επιστήμη μου, τον τρόπο της ζωής μου, άλλο επιστήμη. Επιστήμη ποτέ δεν λέει όχι. Γιατί ό,τι και να ρωτήσουμε θα μας πούν υπάρχει Θεός. Ό,τι από τη φύση να ρωτήσουμε, την άψυχη. Λοιπόν, μάλιστα. Ο δικός μου τρόπος ζωής, η συνεφιασμένη σκέψη μου, ο δικός μου εγωισμός, ζητάει μία αυτοπροβολή. Καταργεί λοιπόν τον Θεό, τον γκρεμίζει, το πετάει. Έρχεται ο κομμουνισμός και λέει εγώ είμαι, γκρεμίζει τον Θεό. Έρχεται ο καπιταλισμός, λέει εγώ είμαι, έχω τα όπλα στο χέρι, έχω χρήματα στα χέρια, εγώ κυβερνάω τη γη. Δεν μπορεί αυτού του είδους οι πραγματικότητες να συμφωνήσουν με την ύπαρξη του Θεού. Θεός είναι Θεός ειρήνης, Θεός αγάπης, Θεός ηθικής, Θεός δικαίου. Εδώ δεν υπάρχει δίκαιον, έτσι λέγαμε και προηγουμένως. Πώς λοιπόν εγώ που βιώνω, που ζω αυτό τον κόσμο της παρανομίας θα πω ότι υπάρχει Θεός. Εκεί λοιπόν είναι η ουσία και όχι πουθενά άλλο.
επηρεάζονται και άνθρωποι, παιδιά, εμείς, παιδιά, τα παιδιά, τι σκοπό έχουν να κάνουν στα παιδιά με λίγα λόγια. Κάποιοι από αυτούς τους κύριους που προαναφέραμε στην αρχή. Αλλά κάποιος που θέλει να κάνει το καλό μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, αυτόν όλων των αμφισβητήσεων και των περίεργων καταστάσεων, πώς θα ορθοποδήσει. Καταρχάς πιάνει μέσα τον ασφόλος. Λέει, πού θα πάω τώρα εγώ εκεί, τώρα σε αυτούς εκεί μέσα, εκεί γίνεται, λέει, ο χαμός τρέχα γύρευε. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος, θέλει να κάνει κάτι, θέλει να και ψυχικά ο ίδιος να αλλάξει και να βοηθήσει παράλληλα κι άλλους. Ποια είναι η γνώμη σας, εσείς τι λέτε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο βασιλιάς και προφήτης Δαβίδ λέει ότι πρέπει ο άνθρωπος να προετοιμάζεται. Να προετοιμάζεται, ναι, ναι. Γιατί δεν ξέρει τι θα συναντήσει στη ζωή του. Και σύμφωνα με τα προλεγόμενά σου, έρχεται αλματοδός, ακάθεκτο, ασυγκράτητο το κακό. Θα με καταβροχθήσει, θα με καταποντήσει. Θα δώσω μία ολοκληρωμένη αλλά και μία λακωνική απάντηση. Μία πολύ μικρή και μία πολύ εκτεταμένη. Βεβαίως. Είναι δυνατός ο θάνατος. Αφού βλέπουμε και στο πέρασμά του σαρώνει ό,τι βρίσκει ο θάνατος. Γιατί μιλώ για το θάνατο. Γιατί του κακού του συγκεκριμένου όπλο είναι ο θάνατος. Αυτόν προβάλλει, αυτόν προτάσει μπροστά για να προκαλέσει τρόμο, είπες τρομολαγνία προηγουμένως. Βεβαίως. Και απειλή. Είναι το όπλο του. Μα δεν είναι ο θάνατος ο παντοδύναμος. Υπάρχει ένας άλλος νόμος, μία άλλη δύναμη που ονομάζεται αγάπη και που είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Μονάδες έχει κοντά της, όχι πλήθη, μονάδες. Αυτή η αγάπη που είναι πανίσχυρη και που νικάει το θάνατο, ο λιγοστός έχει. Και τι κάνει, ενταφιάζει το θάνατο. Με αυτούς τους λίγους. Οι πολύ λίγοι, όταν έγινε η μάχη πάνω από το Σταυρό του Χριστού και κρεμόταν ο Χριστός στο Σταυρό, είχε στήσει πανηγύρι από κάτω ο Εωσφόρος, ο αρχηγός ο μεγάλος, μαζί με τον λαό των Εβραίων. Ποιος είναι ο Εωσφόρος, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουνε. Είναι ο Μέγας Διάβολος, δεν υπάρχει άλλος μεγαλύτερος. Ο βασιλιάς, Διάβολος, ναι, ναι. Πούμε έτσι. Μαζί με τον λαό των Εβραίων. Τον έβλεπα τον Χριστό που έκανε το καλό, που ήταν μονάδα τη στιγμή εκείνη, σαν άνθρωπος, μονάδα. Ξέρω, καταλαβαίνουμε τι είχε να πει μονάδα. Ένας και μόνος άνθρωπος, σαν άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν σαν Θεός εκεί. Και είπαν, τον ξεβγάλαμε από τη μέση. Είπε ο Κύριος, τετέλεστε, παρέδωσε την ψυχή του. Άρα τελείωσε. Και είπαμε, είπαν, τελείωσε αυτό από τη μέση. Ησυχάσανε αυτοί που είχαν το χρήμα, που είχαν τη δόξα, που είχαν τα μέσα στα χέρια. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται το πράγμα σου. Ναι, ναι, ναι. Στις ώρες των άλλων αυτό το πράγμα. Βεβαίως.
μα δεν τελείωσε με το τετέλεστο Κύριος, άρχισε. Από εκεί, αμέσως, όταν την άκτη κουνήθηκε η γη, ένας που ήταν από κάτω αξιωματικός είπε, «Α, αυτός είναι Θεός». Και άρχισε αντίστροφη μέτρηση. Του καλού η δύναμη είναι γλυκιά και είναι τρελαχτή. Είναι γλυκιά σαν το Θεό και είναι παντοδύναμη γιατί είναι παντοκράτορας ο Θεός. Λένε ότι ο Ναπολέοντας, ο Γάλλος στρατηγός που είχε τους πολέμους, στο Βατερλό έπαθε τη συμφορά του. Και ένα δεύτερο Βατερλό υπάρχει, ο Γολγοθάς. Εκεί στο Γολγοθά, διάβολοι και Χριστός πολέμησαν. Και εκεί έπαθαν τη συμφορά οι διάβολοι. Πιστέψαν ότι ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν Θεός και αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν υπάρχει λοιπόν, στο ερώτημα που είπες, φόβο σε εκείνους που έχουν ετοιμαστεί για οποιοδήποτε κακό. Γιατί τη ζωή στο σύνολο δεν έχει παρήσει. Είναι ο ουρανός που περιμένει να τον υποδεχτεί τον άνθρωπο. Άρα το κακό δεν είπα το δύναμο. Θα έπρεπε τόσα χιλιάδες χρόνια που το κακό υψώνει το αναστημά του να είχε εξαφανίσει το καλό από τη γη εντελώς και να μην υπάρχει το καλό. Τι δείχνει η πραγματικότητα. Ζει ή δεν ζει το καλό. Σαφώς και ζει. Άρα για να ζει, εκείνο που είναι σε μειωτική θέση είναι το κακό. Εκείνο φοβάται και τη σκιά του. Άρα είναι τους λίγους, αν θέλετε εσείς. Λίγοι, γιατί εδώ οι λίγοι το αγαπούν, οι λίγοι το θέλουν, οι λίγοι το ασπάζουν. Αν αυτό συνέβαινε και στους πολλούς, τότε θα ήταν και πολύ εντάξει. Άλλη ερώτημα, καλό ερώτημα. Λέγεται ότι οι επιστήμονες λένε ότι η γη έγινε γύρω στα... δημιουργήθηκε δηλαδή μέσα σε 6 δισεκατομμύρια χρόνια. Κάπου εκεί στο περίπου. Τελικά, η Αγία Γραφή, από ό,τι γνωρίζουμε για μικρά παιδάκια, δηλαδή μας μάθανε στο σχολείο, οι γονείς μας κτλ. Λέει μέσα σε 6 μέρες. Τελικά, ποιο από τα δύο είναι το σωστό. Και τα δύο σωστά είναι. Και τα δύο θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Μία ημέρα δημιουργίας δεν χρονομετρούσε 24 ώρες. Και αν δεχθούμε όπως και έτσι είναι την εξέλιξη των όντων, μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας ή και πριν ακόμη, το ζωικό ή φυτικό βασίλειο ακολουθούσε μια πορεία εξέλιξης. Το μαρτυράει και η πραγματικότητα σήμερα που βλέπουμε. Ο άνθρωπος λέμε εξελίσσεται. Δεν είναι όπως ήταν τα αρχαία χρόνια. Σαφώς. Προχωράει εξέλιξη. Ο Θεός σπερματικά έβαλε στη φύση τους νόμους για την εξέλιξη. Σαν σπέρμα. Πώς είναι ένα σποράκι, το σπέρνεις και μπαίνει με στη γη. Σποράκι είναι. Ναι. Και αρχίζει λοιπόν στην αρχή και ριζώνει, μετά βγάζει βλαστό, μετά βγάζει δέντρο, μετά κάνει καρπούς κλπ. Έτσι και η εξέλιξη της ζωής των ανθρώπων. Ακολούθησε μια πορεία εξέλιξης. Πού χρειάστηκε, είπες εκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Και σου λέω ναι. Και σου λέω ναι. Για μας είναι εκατομμύρια, για το Θεό είναι ούτε μηδέν. Το λέει η Γραφή λοιπόν ότι έπλασε τον άνθρωπο και πήρε χώρο από τη γη. Βεβαίως τον έκανε σε χρόνο μηδέν τον άνθρωπο, αλλά και αυτός και τα άλλα όντα εξελίχθηκαν στην πορεία. Με βάση αυτό που είπε ο Κύριος. Κατακυριεύσατε της γης. Δηλαδή, εσύ είσαι ο Κύριος
που βασιλεύστηκε επάνω, ψάξε να βρεις τα μυστικά της. Μάλιστα. Και φέρνει στο φως. Σου έχω δώσει τη δυνατότητα με εκείνο το άλλο φως που έχεις επάνω στο μυαλό να τα φέρεις στο φως. Και πολύ θαυμάσια λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό μέσα: Κύριε, εκ των κεκριμένων σου επλήστη ηγαστήρ αυτόν. Από αυτά που έχεις κρυμμένα, χωμένα και είναι άγνωστα, τα ανακαλύψαν και τα χόρτασαν οι άνθρωποι. Από ό,τι καταλαβαίνεις, η γνώση εξελίσσεται, έτσι, η ζωή συνεχίζεται, κάποτε έλαβε αρχή ο κόσμος και συνεχίζει την πορεία του και θα συνεχίζεται μέχρι στο οποίο ο Κύριος stop και αλλάξει. Γιατί αυτά που βλέπουμε είναι τα ορατά, θαρτά. Και η επιστήμη λέει ότι κάποτε ο πλανήτης αυτός και το σύμπαν μαζί θα χαθεί με θερμικό θάνατο. Θερμικό θάνατο. Η Αγία Γραφή λέει, η επιστήμη το λέει θερμικό θάνατο, η Αγία Γραφή λέει ο ουρανός και η γη διαπυρός παρελεύσονται. Θα τελειώσουν έτσι πως είναι σήμερα, δια του πυρός και τα δύο. Άρα, να τελειώνω και να προετοιμάσω. Ναι. Πόσο θες εκατομμύρια να βρούμε και άλλα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια να βάλουμε, για το Θεό δεν μετράνε. Μετράνε για εμάς ανθρώπους. Η ημέρα στην, που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη είναι η μέρα μεγάλης χρονοδιάρκειας. Έτσι. Ναι. Και επομένως μέσα σε αυτή τη χρονοδιάρκεια των 6 ημερών αριθμούνται οι δημιουργίες που έκανε ο Θεός, μια δημιουργία βέβαια, των όντων όλων. Κάτι άλλο. Το άλλο είναι ότι μάθαμε ότι η Αγία Γραφή μας λέει, όπως πάλι μάθαμε από μικρά παιδάκια, ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό. Ναι. Οι επιστήμονες εδώ διαφοροποιούνται τώρα λίγο. Στο μεν πρώτο που είπατε τώρα ότι κάπου καλά τα πάνε μαζί και η Αγία Γραφή και η επιστήμη, εδώ στο δεύτερο υπάρχει μια διαφοροποίηση και η επιστήμη λέει ότι μπορεί ή όχι μπορεί. Το λέει δηλαδή και ξεκάθαρα, ας πούμε. Ότι δημιουργηθήκαμε λέει από τον πίθηκο ή από άλλα όντα διάφορα, αναλόγως τι πουλάει, είναι γι' αυτό το τι πουλάει προς τα έξω. Αν πουλήσει ένα όν, το είπες, τάκ, τελείωσε, ας πούμε. Το είπες. Ναι, τον πίθηκο. Εκεί πέρα εσείς τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό. Τι λένε, ας πούμε, οι Άγιοι Πατέρες, η Εκκλησία, η θεολογική άποψη γενικώς. Λοιπόν, τοποθετούμε. Όχι με προσωπική γνώμη, αλλά με βάση εκείνο που χαρακτηριστικά λέει η Αγία Γραφή. Δεν θα πω κάτι δικό μου. Ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έπλασε να του μοιάζει, επομένως κατ' εικόνα όπως λέμε, αλλά και να του γίνει όμοιος, να είναι δηλαδή ένα άλλο φως, ένας άλλος μικρό Θεός που θα του δίνει τη χάρη ο Θεός ως προς αυτό. Και επομένως δεν είχε καμία υστέρηση διανοητική ή πνευματική ώστε να του μοιάζει του πίθηκου. Τώρα έρχομαι και στον ισχυρισμό εκείνων που λέγει, που ανέφερες προηγουμένως, ότι κατάγεται από το πίθηκο. Έχω διαβάσει μέχρι τα 65 μου χρόνια ότι κανένας πίθηκος, όχι 65 μου εγώ, αλλά 2.000 χρόνια δεν έχει παρουσιάσει εξέλιξη
αποπίθηκος να γίνει άνθρωπος. Έχεις ακούσει εσύ? Άμα έχεις ένα παράδειγμα τέτοιο να μου δώσεις, δεν έχω. Να είναι χειροπιαστό, το δέχομαι. Αλλά άνθρωπος μη εξελιγμένος να εξελιχθεί, βεβαίως γίνεται. Θέλω να σταθώ λίγο πάνω σε αυτό. Είναι, γιατί είναι πολύ τραβηγμένο. Ο πίθηκος, αποπίθηκος άνθρωπος ούτε έγινε ούτε θα γίνει. Δεν έχουμε όμοιο παράδειγμα. Έπειτα, ο Θεός τα έπλασε τα όντα με ιδιαιτερότητες. Άλλο να τρέχει, άλλο όπως ο λαγός παραδείγματος χάρη, άλλο να έχει δύναμη όπως ένας ελέφαντας, άλλο να πετάει. Έφτιαξε μια ποικιλία μεγάλη. Δεν έγινε όλα αυτά από... Δεν έχουμε δει ένα ψάρι να γίνει πουλί, ένα φίδι να γίνει πουλί ή κάτι άλλο, ένα ζώο να γίνει άνθρωπος. Υπάρχει μία σοφία πάνω στην δημιουργία των όντων. Η εξέλιξη από το ίδιο είδος στο καλύτερο, ναι. Από άλλο είδος σε άλλο είδος, όχι. Θα βγει τερατούργημα. Ακόμα και σήμερα που λένε ότι ανακάλυψαν το DNA. Μάλιστα. Και, αυτό, και αυτή ακόμα η πρόοδος επιστήμης, ναι, που μπορεί να φέρει παιδιά με τον τρόπο το δικό της, γενετική επιστήμη όπως τη λένε, θα φέρει, αλλά με κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν θα είναι κοινά όπως τα άλλα παιδιά. Θα παίρνουν σπέρμα από έναν εξαιρετικά ευφυή, θα το φυτεύουν, θα βγαίνει ευφυής, αλλά δεν θα έχει συνείδηση όμως του τι έχει συντελεστεί, του τι θα συντελέσει. Δηλαδή, εσείς ότι αυτό που γίνεται τώρα... Τερατουργήματα. Τερατουργήματα. Γιατί ήδη έχουμε πάλι πληροφορίες ότι έχουν φτιάξει και ανθρώπους. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι. Αλλά ό,τι αντιμάχεται τη φύση την ίδια, είναι προορισμένο σε κακό τέλος. Είναι σίγουρο. Ό,τι αντιμάχεται. Εδώ βλέπουμε και φυσιολογικούς τοκετούς που φέρνουν παιδιά με εξαιρετικά προσόντα στη γη, γρήγορα φεύγουν. Ή τρελαίνονται ή γρήγορα φεύγουν. Ούτε φανταστείτε τι έχει να γίνει με το να βγαίνουν άνθρωποι. Βέβαια. Δεν είναι... Μιλάμε για τρέλα. Που... Για τρέλα. Ναι, που διενεργείται πάνω στη φύση την ίδια. Έγκλημα πάνω στη φύση. Τι μετά άλλο θέλετε? Ναι, μια άλλη ερώτηση. Πάλι θα θέλαμε μια θεολογική άποψη. Γιατί ο Θεός τους πρωτόπλαστους δεν τους άφησε να έχουν την ολοκληρωμένη γνώση και του καλού και του κακού. Δηλαδή, αφού έφυξε που έφυξε τον άνθρωπο, επειδή είπατε για γνώση, μιλήσετε που είναι και η αρχή, πιστεύουμε στους ανθρώπους, γιατί δεν τους άφησε να έχουν, επαναλαμβάνω και πάλι να τα ακούσουν καλά και οι τηλεθεατές μας αυτό που ερωτώ, γιατί δεν έχουν ολοκληρωμένη γνώση, δεν τους άφησε να έχουν ολοκληρωμένη γνώση. Εγώ το παρατηρώ, σαν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, εσύ δεν είσαι θεολόγος, καλά κάνεις και ρωτάς, σωστό είναι το ερώτημά σου. Επαναλαμβάνω ότι από τα χέρια, μιλάω με ανθρώπινο τρόπο τώρα, ναι. Του Θεού, από τα χέρια του Θεού, βγήκε ο άνθρωπος και γνώριζε, όχι βέβαια, όσα γνώριζε ο Θεός, που είναι παντογνώστης. Αυτό δεν θα γίνει στους αιώνας των αιώνων ποτέ. Την παντογνωσία την έχει ο Θεός. Όμως, ένα μέρος μεγάλης γνώσης, γύρω από τη δημιουργία του ουρανού, της γης, των ζώων, κατήχε και ο Αδάμ και η Εύα. Είχε γνώση
ο Αδάμ και η Εύα, αλλά όχι τέλεια γνώση, καθότι άνθρωπος. Το τέλειο, να το δέσουμε στο μυαλό μας, ναι. Το τέλειο όσο είναι δυνατόν από ανθρώπινη πλευρά θα συμβεί όταν αποθέσουμε την ψυχή μας στα χέρια του Χριστού. Εκεί θα μάθουμε το τέλειο που είναι και ο Θεός. Σίγουρο είναι αυτό. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Θα σταθώ σε αυτό που λες, γιατί έχει μια αμφιβολία μες στη μέση. Ναι, ναι. Και θα παρακαλέσω και τον κύριο που έχει την τηλεόραση, ναι, να ψάξει κάπου να βρει, εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Θα το πούμε, ναι. Είχε η τηλεόραση, η R3, μια μισή ώρα περίπου για τον πατέρα Παΐσιο. Μάλιστα. Και είχε έναν επιστήμονα, φυσικός κατά πάσα πιθανότητα, καθηγητής πανεπιστημίου, τον ίδιο προσωπικά, που είχε επισκεφθεί το Παΐσιο σαν άθεος και που την ώρα εκείνη που είχε συζήτηση με τον Παΐσιο πέρασε μία σάβρα. Επαναλαμβάνω, τα έλεγε ο ίδιος με τηλεόραση F3. Τώρα θα είναι μία εβδομάδα περίπου που τα έδινε, εγώ δεν πρόλαβα να τα δω. Λίγο, πολύ λίγο είδα. Την ώρα που λοιπόν είχε συζήτηση και του έλεγε, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, ο επιστήμονας, δικαίωμά του ήταν, ελεύθερος δεν ήτανε, είχε την ελευθερία και έλεγε, δεν πιστεύω στο Θεό. Περνούσε η σάβρα, σταματάει ο Παΐσιος και λέει, υπάρχει Θεός, τη ρωτάει, ο πατέρ Παΐσιος. Η σάβρα σηκώνεται και αποσχέει το κεφάλι σηκωμένο ψηλά, έδωσε το νεύμα, το νεύμα ότι υπάρχει Θεός. Και ο ίδιος επιστήμονας που έτυχε στο γεγονός ήταν και εκείνος που έδινε συνέντευξη. Ένας από τους δύο που δίνανε συνέντευξη. Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να καταλήξω σε αυτό που λέγαμε. Τι λέγαμε, για πες το. Πάνω στο θέμα. Με το ερώτημα που σας έκανα στην αρχή, γιατί ο Θεός απαγόρευσε στους πρωτόπλασους να έχουν ολοκληρωμένη γνώση. Ωραία. Ολοκληρωμένη γνώση του καλού και του κακού, και τα δύο μας. Να ξέρουν και το καλό και το κακό. Μόνο ναι, αλλά αν ο Θεός, τώρα συμπλήρωσες και διευκρίνησες, αν ο Θεός του έλεγε, ξέρεις αυτό είναι το κακό, ναι, τότε θα ήταν μέτοχος του κακού ο Θεός. Σημαίνει γνωρίζω το κακό, γνωρίζω το κακό που είναι σκοτάδι, και σου λέω, να το κακό. Συμμετέχω εγώ στο ίδιο το κακό. Επομένως, τι Θεός καλός είναι ή αγαθός είναι να μετέχει στο κακό. Απλώς έδωσε το μήνυμα, την εντολή. Μην εγγίζεις το κακό με το μυαλό σου. Όχι με τη σάρκα σου. Δεν πρόκειται για σεξουαλική σχέση, όπως λέει ο πολλής κόσμος. Εδώ είναι καθαρά μία εντολή, ναι, που ζητούσε πειθαρχία και κυρίως εδώ στρέφεται όλη η ουσία του θέματος. Ένα ναι και μόνο ζητάει ο Θεός από τους πρωτοπλάστους, που έχει τόσο αξία που έδειγνε την ταπείνωση και την πειθαρχία στο δέλημα του Θεού. Αυτό το ναι δεν υπόθηκε, υψώθηκε ανάστημα, εγωισμός στην ουσία, και αυτό ήταν η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Και από εκεί χάσανε και την όλη γνώση που είχαν, που είπες προηγουμένως. Είχανε γνώση, μεγάλη γνώση ο Αδάμ και η Εύα. Έπειτα, μην ξεχνάμε, ότι ήταν και γυμνοί. Άρα δεν γνωρίζαν καθόλου το κακό. Γυμνοί εντελώς. Άλλωστε το σώμα του ανθρώπου δεν είναι κάτι κακό. Είναι ναός του Θεού σήμερα, ακούστηκε στην Εκκλησία. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, γνώριζαν, αλλά δεν γνώριζαν τόσα όσα γνώριζε ο Θεός. Μάλιστα. Ας σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το προπατορικό αμάρτημα ήταν τελικά η, πώς θα το πω, σεξουαλική σχέση. Σεξουαλική σχέση αυτών των δύο ανθρώπων. Τι γίνεται εκεί πέρα. Είπα και απαντώ όχι με πολλά, πάρα πολύ ολίγα.
Δεν πρόκειται για σεξουαλική σχέση. Και θα δώσω εξήγηση. Ήσαν γυμνοί. Ήσαν γυμνοί. Δεν είχαν συνείδηση καμία στο τι είναι κακό. Και δεν είχα συνείδηση, ξέρεις, θα αποφύγουμε τα παιδιά για να περάσουμε καλά. Τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν, ώστε να λάβουν μέτρα Αδάμ και Εύα. Ναι. Υπήρχε ελευθερία γύρω από αυτό. Γύρω από τις σεξουαλικές σχέσεις υπήρχε ελευθερία. Αντίθετα, το φανερώνει αυτό, όχι αντίθετα, αυτό το φανερώνει η γυμνότητα που είχαν. Ήσαν γυμνοί πριν την πτώση. Η γυμνότητα δεν τους ερέθησε. Ήταν συνυφασμένη η σαρκική επαφή του Αδάμ και της Εύας με το θέλημα του Θεού. Δεν ήταν κάτι το ξέχωρο. Εμείς σήμερα αυτονομούμε αυτή τη σχέση. Τι σημαίνει αυτό? Λέμε, η γυναίκα που έχω είναι δική μου, θα την κάνω ό,τι θέλω. Θέλω να ικανοποιήσω τη σάρκα μου. Αυτό σημαίνει αυτονομία. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν τέτοια αυτονομία. Ένιωθαν χαρά ότι ήσαν συνεργάτες με τον Θεό. Και η συνεργασία δεν έφτανε μόνο αλλού, αλλά και στη σχέση την σαρκική. Θέλει ο Θεός, συνερχόμαστε. Δεν είχαν αυτή την «με τραβάει η Εύα γιατί είναι Εύα, είναι όμορφη και λοιπά και τα αρέστα, όλα εκείνα», αλλά σε σχέση με την ομορφιά του Θεού. Ποτέ ξεχωριστά. Μάλιστα. Από τη στιγμή που διαλογίστηκε ο Αδάμ να αντιστρατευτεί, να πάει κόντρα στο θέλημά του, επαναλαμβάνω, δεν είναι σαρκική σχέση. Από τη στιγμή που είπε όχι στο θέλημα του Θεού, από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψαν όλα εκείνα που πρέπει να βάλει το μυαλό μας. Ότι σεξουαλικά αισθάνεται έξι, ότι είναι ωραία γεύα, ότι τέτοια πράγματα. Μετά γεννήθηκαν όλα εκείνα. Μάλιστα. Είναι επακόλουθα. Γιατί ο Θεός όμως, ενώ έπλασε τους ανθρώπους ελεύθερους, μετά τους τιμώρησε? Λοιπόν, επειδή έκανα αυτή τη χρήση αυτής της ελευθερίας, το τιμώρησε ίσως μήπως δεν ακούγεται λίγο καλά ή έχει άλλη διάσταση αυτό το τιμώρησε? Ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, άλλη διάσταση έχει. Εμείς όμως λέμε ο Αδάμ και η Εύα δεν άκουσαν στον Θεό και σαν πατέρας τους τιμώρησε. Ναι. Αυτός είναι ανθρώπινος λόγος, ανθρώπινη έκφραση. Βεβαίως. Ωραία, πολύ ωραία. Ποια είναι η πραγματική, η σωστή απόκριση πάνω σε αυτό? Μου παραγγέλνεις εσύ να κάνω μία αλφα εργασία. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος, εφόσον εργάζομαι στη δική σου εργασία και πληρώνομαι, να πειθαρχήσω σε αυτό που μου λες. Όταν εγώ κάνω το αντίθετο από εκείνο που θα μου πεις εσύ και που σε ζημιώνει αφάνταστα, θα έχω θέση στην εργασία σου? Ποτέ, βεβαίως όχι. Αφού με ζημιώνεις, αφού με βλάπτεις, σκέπτεσαι αμέσως, δεν θα το ξαναδώ άλλη φορά. Σηκώνομαι και φεύγω. Ναι. Το ίδιο έγινε και με τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα, από τη στιγμή που παραβίασαν τον νόμο του Θεού, δεν τους έδιωξε ο Θεός. Αμέσως μόνοι τους αποκόπηκαν. Πρόκειται λοιπόν για μία αυτόνομη πράξη
που η ίδια η πράξη και το θέλω τους, τους έθεσε στο περιθώριο και μακριά από το Θεό. Και δεν τους τιμώρησε ο Θεός. Αυτό τιμωρήθηκαν. Αυτό τιμωρήθηκαν. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση. Αυτό τιμωρήθηκαν, όχι τιμώρησε ο Θεός. Ναι, για φαντάσου τώρα, για φαντάσου τώρα, ανοίγει πόλεμο στο Ιράκ, έχει ο Σαντάμ όπλα μαζικής καταστροφής, έτσι. Έχουμε επινοήσει τα όπλα εμείς σε αυτά της μαζικής καταστροφής. Θα φταίει ο Θεός αν εμείς ανοίξουμε τον πόλεμο και ανοιχτούν οι ασκοί του αιώλου και το δηλητήριο μας οδηγεί στο θάνατο. Φταίει ο Θεός από ψηλά. Σαφώς όχι. Μόνοι μας σκαλίζουμε για να οδηγηθούμε στο θάνατο. Αλληλοφαγωνόμαστε. Μόνοι μας. Το κακό το βγάζουμε στην επιφάνεια και το κακό έχει την ιδιότητα να μας καταστρέφει. Γι' αυτό λέει τι κακό. Ποιο ήταν τελικά αυτό το προπατριωτικό αμάρτημα που έγινε? Εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό, να το καταλάβουμε καλά. Ναι. Αν τυχόν, δεν ξέρω αν είναι οι μέρες αυτές ή αν είναι παραπέρα, δούμε να συμβαίνει να ανοίγουν οι ασκοί από ατομικές βόμβες, από όπλα μαζικής καταστροφής και τα διετήρια εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και διετηριάζονται όλα. Θα πεθάνουν όλοι? Όταν είχε το Τσερνομπίλ βγει από τα χαλασμένα εργοστάσια, κάτι χάλασε και στην Ρωσία. Πυρηνικό εργοστάσιο. Ναι, πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν απλώναμε τα χέρια στα οπωρικά. Δεν ξέρω πόσο χρόνια σου να είχε κίνδυνο. Ναι. Είχαν και διαστήσει. Εδώ και άνθρωποι είχαν πριστεί εδώ στο Κορόπι. Είχαν πριστεί. Και εγώ του. Ναι. Συνάντησα λοιπόν έναν χριστιανό που είχε 6 παιδιά. Και του λέω, τώρα που έχεις τα παιδάκια μωρά, τι φρουτόκρεμα τους δίνεις? Και γυρίζει και μου λέει, πάω στο μανάβικο όπως πήγαινα, παίρνω τα φρούτα, τα σταυρώνω, γιατί είχε πει ο Κύριος, του πατίνε επάνω όφεν και σκορπιό. Σας δίνω τη δύναμη σε εσάς τους χριστιανούς, τα πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και όλη η δύναμη του εχθρού να χάνεται. Δεν θα έχουν πρόβλημα αυτοί που πιστεύουν τόσο όσοι αυτοί που δεν πιστεύουν. Αυτό που πιστεύει έχει άλλο δρόμο χαράξει. Πιστεύει το χέρι του Θεού, μπορεί και μέσα από το θάνατο ή και μέσα στο θάνατο να το διατηρεί ζωντανό και τον έχει στη ζωή. Γιατί δεν κρέμε τη ζωή από το Α και το Β, τα χέρια ψηλά. Ορίστε. Τελικά το προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας. Μήπως τελικά, αφού το δημιουργήσουν, το κάνουν τέλος πάντων αυτοί, θεωρούμαστε και υπεύθυνοι όλοι εμείς οι άνθρωποι. Α, λες για την ευθύνη. Ναι. Μέχρι σε ενός σημείου γεννιόμαστε και αυτό δεν το αμφισβήτει κανείς. Βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι και ζηλεύει και θυμώνει και κλέβει, ας είναι μικρό παιδάκι. Έχει μέσα του σπέρματα κακού. Είναι κληρονομικότητα αυτή. Από εκεί και πέρα, αν πεθάνει μικρό το παιδάκι βρέφος, ευθύνη δεν έχει. Μάλιστα. Όσο μεγαλώνει, αποκτά συνείδηση για την κατάστασή του. Όσο μεγαλώνει, αποκτά συνείδηση. Αν συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνει είναι κακό και τον βλάπτει ή και βλάπτει άλλους και το κάνει, τότε έχει την ευθύνη. Η ευθύνη γεννιέται από τη στιγμή που αποκτάς γνώση τι είναι αυτό που κάνεις. Γιατί λέει και ο Απόστολος Παύλος, τους χρόνους της αγνίας, που υπάρχει άγνοια, τους παραγράφει ο Θεός. Αν όμως θέλεις να είσαι στην άγνοια και στο σκοτάδι και ακούς και τη φωνή του Χριστού, έχεις ευθύνη και δίνεις και απολογία. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε σημαίνει ότι τα ανθρώπινα ζευγάρια, ας πούμε, εμείς οι άνθρωποι, πρέπει να τεκνογνωνούμε απεριόριστα, δηλαδή όσο θέλουμε εκεί, τι γίνεται? Λοιπόν,
Ο Απόστολος Παύλος, υπακούοντας σε αυτό ακριβώς που τώρα μόλις είπες, το αυξάνεστε και πληθύνεστε, φωνάζει. Η υγιεινή δια τεκνογονίας σωθήσεται. Μόνο εάν τεκνογονή οδηγείται στον Παράδεισο. Και στην Εκκλησία όταν παντρεύεται το ζευγάρι, ακούει μια πολύ ωραία ευχή. Να είσαι σαν τη Σάρα, σαν τη Ρεβέκα και λοιπά, μια ευχή ωραιοτάτη. Και ακόμη, να είναι η γυναίκα ως άμπελος ευκλιματούσα που παράγει το, σαν αμπέλι που παράγει καρπούς. Ναι, η ίδια Εκκλησία το εύχεται. Κανείς δεν αντεύχεται να μην κάνει παιδιά το ανδρόγυνο. Να είναι στήρο, να είναι βουβό το σπίτι. Αλλά είναι παραγγελία της Γραφής και οτιδήποτε άλλο πούμε είναι φιλοσοφία δική μας. Θα φέρω ένα παράδειγμα σύγχρονο. Όπως το χρονογράφημα, διάβασε προηγουμένως. Α, μπράβο, ναι. Θα πω ένα παράδειγμα σύγχρονο. Κάπου εδώ δίπλα μας, κάτω από τον Άγιο Ραφαήλ, είναι μια οικογένεια. Έχει 18 παιδιά. Και κάποτε άλλο είχα γνωρίσει άλλη μια οικογένεια που είχε 12. Και ήταν ιερωμένος ο οικογενειάρχης. Και μου είπε τη λέξη, ξέρεις, είπα στην παπαδιά μου, ένα βράδυ, έλα παπαδιά να κοιμηθείς σήμερα εσύ, γιατί κάθε βράδυ σε βλέπω εσύ άγρυπνη και πας από κρεβάτι σε κρεβάτι και σκεπάζεις τα παιδιά, θα σηκωθώ εγώ, είπε ο παπάς. Όχι παπά, του λέει, εγώ κοιμάμαι πιο πολύ από σένα. Συμπέρασμα, μου το έλεγε ο ίδιος ο ιερωμένος. Άρα μου είπε Κώστα, ό,τι χάνει σωματικά, σύμφωνα με τη δική μας λογική, λόγω της κόπωσης τη νύχτα από το κρεβάτι στο άλλο, το συμπληρώνει η Θεία Χάρις. Ένα, έχουμε δίπλα εδώ στο άλλο με τα 18 παιδιά, που μοιάζει με την οικογένεια του Αβραάμ. 18 παιδιά, ο Αβραάμ με κανένα, βέβαια. Τόσο έδωσε ο Θεός, τον Ισαάκ. Κάποιο διάλογο κάνει και με την οικογένεια αυτή. Και μου είπε από εκείνο το ανδρόγυνο, εμείς ξεκινήσαμε βάζοντας μπροστά τον νόμο του Θεού. Και έτσι ζούμε μέχρι σήμερα. Και δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Και βλέπεις, τα έχεις δει στην Εκκλησία. Το ένα πιο καθαρό από το άλλο, πιο ωραίο από το άλλο. Και όλα στην Εκκλησία. Κοίταξε και με ματιά στους άλλους στον κοροπή που έχουν από ένα και δύο παιδιά, πόσα παιδιά πάνε στην Εκκλησία. Πόσα παιδιά πάνε στην Εκκλησία. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, παιδιά, αυτό θα συμπληρώσουμε. Προχωράμε. Γιατί ο Θεός τότε κατέστρεψε τον κόσμο με κατακλυσμό και έκαψε τις πόλεις Σόδομα και Γόμορα. Πάλι εγώ θα σταθώ στο... Στην τιμωρία. Ναι, τις κατέστρεψε, δεν μου κάθεται τις καλά, αλλά πώς μας... Να μην σου κάθεται. Φεύγει, συνεχώσε. Είναι πραγματικά, γιατί δεν μου κάθεται καλά αυτή η λέξη ότι ο Θεός ναι, κατέστρεψε. Πολύ καλά, καλά κάνεις και δεν σου κάθεται καλά. Μάλιστα. Και εμένα δεν μου κάθεται καλά. Για να το δούμε όμως γιατί. Και εμένα δεν μου κάθεται καλά. Γιατί δεν θέλω να παραδεχθώ ότι πάνω από την παράβασή μου στέκεται ο Δήμιος. Παριστάνει στο Θεό εδώ Δήμιο. Μία ολόκληρη πόλη στην παράβαση, το σηκούρι από πάνω, έφυγε από τη μέση από το Θεό. Έτσι το θέμα με βάση τη λογική. Ναι, ναι, τη λογική εδώ. Και μόνο τη λογική. Ναι. Και εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί ο Χριστός είπε και φώναξε δυνατά, ο Θεός αγάπη εστί, είναι αγάπη.
Αν βλέπουμε τώρα να καταποτίζεται μία πόλη, η πόλη αυτή είναι αυτόχειρας, αυτοκτονή, μόνη της. Μάλιστα. Δεν πρόκειται περί θεϊκής καταστροφής. Πρόκειται για μια συμφορά που την προκάλεσε μόνη της και οδηγήθηκε μόνη της στο θάνατο. Ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Το λέει Γραφή. Ου θελήσει θέλω το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν το θέλω με τη θέλησή μου το θάνατό του. Είναι μακριά από οποιαδήποτε ατομική ή ομαδική συμφορά ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι προτεργάτης, αίτιος και έργος για οποιαδήποτε συμφορά του. Θέλω να σταθώ κάπου. Όχι στα χριστιανικά μέτρα, εγώ θα πάω στα ιδεολατικά μέτρα. Τότε που είχαν σκοτάδια οι άνθρωποι, υπήρχε ένας όμηρος. Όμηρος. Ο οποίος ήταν και φωτισμένος. Λέει, μιλάμε τώρα για μύθους, αλλά πίσω από αυτό το μύθο κρύβεται μία αλήθεια. Παράγγειλε, λέει, ο Θεός. Θεός ήλιος, λέγανε τότε. Ναι, ο Θεός ήλιος. Να μην πάρουν να φάνε, λέει, από τα βόδια του ηλίου. Είχαν μερικά βόδια ιερά. Γιατί αμέσως, λέει, θα τιμωρηθούν. Και φάγανε οι σύντροφοι του Οδυσσέα από τα βόδια του ήλιου και πνιγήκαν όλοι. Και λέει ο Όμηρος ότι αυτοί είναι οι αίτιοι, οι ένοχοι που πνιγήκανε. Ο ήλιος καλά τους είπε να μην φάνε. Τους έβαλε σαν την πινακίδα που πάμε στον δρόμο και λέει μη τρέξεις παραπάνω από 50 χιλιόμετρα, αν πας με 100 θα σκοτωθείς. Ποιος θέει η πινακίδα που πας με 100 και σκοτώνεσαι. Η πινακίδα είναι ευεργετική που τη βλέπεις. Σαφώς, για να προφυλάξει τον άνθρωπο. Ναι, και εδώ το ίδιο. Ο Θεός μας δίνει τη γραφή και λέει να το καλό, το μοναδικό καλό στον κόσμο. Να εγώ είμαι μέσα εκεί. Αγκάλιασέ με και δεν θα πάρεις κακό. Και εσύ λες, γυρίζω την πλάτη, δεν το θέλω το καλό, τι θα έρθει από εκεί πέρα. Το καλό. Τελείωσε, το ίδιο και με το Σόδομα και τα Γόμορα. Το ίδιο και με τον καταξιμό του Νόε. Έτσι ήρθε το κακό. Πρόκειται περί αυτοκτονίας ομαδικής, δηλαδή αγκαλιάσματος του κακού, που σου οδήγησε στον αφανισμό, στην καταστροφή. Ο Θεός δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στη θέση του ανθρώπου. Μπορεί, αλλά δεν το κάνει. Τότε δεν σέβεται την ελευθερία. Βέβαια. Άμα εγώ μπω στην ελευθερία σου που θες να κάνεις κακό, τι με έπλασες που λες αμέσως. Με έκανες ελεύθερο και εμποδίζει το κάνω κακό. Αυτό μα δεν γυρνάει πάλι. Διότι όσο ελεύθερο πάλι θα πω. Δηλαδή καλό να μας κάνει. Ναι, είναι βάρος μας. Ζώο. Πάλι μην θα πούμε ότι. Είναι ζώο ο άνθρωπος που κάνει. Ναι, βεβαίως. Μας ελέγχεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάλι θα έχουμε να πούμε. Να σου πω κάτι. Ναι. Θα με καταλάβεις πολύ καλά. Και το λόγο θα το ξέρεις μόνος σου. Θέλεις έναν σαν τάμπ που σε είναι στο κεφάλι σου να σε διετάζει, να κάνει το ζόρι, κάτι που θα κάνεις. Σαφώς και όχι κανείς άνθρωπος δεν το. Ούτε και η Αμερική έχει το δικαίωμα να κάνει τα αντίστοιχα πάλι, έτσι. Σαφώς. Σύμφωνοι. Και πώς θα είναι ο Θεός από τέτοιος, είναι δυνατό ποτέ. Έτσι ακριβώς. Είναι δυνατό ποτέ να με το ζόρι να κάνεις το καλό, δεν γίνεται. Έτσι. Το καλό από μόνος του. Ναι, συμφορές είναι, έχουν αιτία τον άνθρωπο. Έτσι. Λέει ο γιατρός, παράδειγμα, μου φέρεις το ένα φέρει το άλλο. Μη καθίσεις στο ρεύμα, θα πάθεις πλευρίτη. Τι κάθεσαι στο ρεύμα και πάθεις πλευρίτη. Πάνω σε αυτό, μη καθίσεις στο ρεύμα, λέει όμως ο άνθρωπος. Δροσίζομαι όμως, μ' αρέσει. Ναι, αλλά όμως το πλευρίτης προτιμάς από τα δύο. Επιλογή κάνεις, ελευθερία έχεις. Εκεί είναι το θέμα της ελευθερίας. Μάλιστα. Μην πεις τα διεκτή, δεν πεις τα διεκτή όμως. Να πάμε και στους λίγο έτσι, μια που αναφέρατε λίγο στους πιο πολλούς, αν έχουν και καμιά εργασία έτσι λίγο βαριά κάπου, ας περιπτώσω και λίγο μπορεί να πάρω καμιά αναρωτική άδεια από τη δουλειά μου. Αυτό θα τη βρουν όμως. Και πάμε πιο... Μπράβο, είναι και αυτό μέσα στα μέτρα είναι. Πιο βαριά ακόμα. Μέσα στα μέτρα είναι. Έτσι. Ναι. Να σου δώσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει μια παράδοση, μια χριστιανική που εφάρμοσε αυτό το κατακαιρέψετε της γης. Είναι υπεύθυνη για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Παράδοσης.
Όχι, η παράδοση δεν υπάρχει, αλλά εγώ θέλω να πω, να πω κάτι. Διάβαζα... Τις ιδέες του χριστιανισμού είναι αυτή η παράδοση. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει, έχω να πω το εξής. Λέει, ο Θεός έπλασε τους αγγέλους για να τους στέλνει ο Θεός και να διακονούν εμάς. Συγγνώμη. Το καταγγελέσετε τη γη, ποιος το είπε? Ο Θεός το είπε. Ο Θεός το είπε. Ναι, θέλω να καταλύσω. Όχι. Άρα εντάξει. Θέλω να καταλύσω λιγάκι. Ναι. Θέλω να καταλύσω. Άπλωσε τον ουρανό. Ναι. Και δεν νομίζω να είναι έξω από αυτή τη σκηνή του ουρανού κανένας άνθρωπος. Και μας κάλυψε. Και είμαστε κάτω από αυτή, αυτό το πανόραμα, την ουράνια σκηνή, τον ουράνιο θόρυβο. Άναψε τον ήλιο και φωτίζει την ημέρα. Τη σελήνη και φωτίζει τη νύχτα. Και αμέτρητα άστρα παράλληλα τη νύχτα. Τη γη κάτω, με την ομορφιά της και με τα καλά της, τη δημιούργησε για μας. Μάλιστα. Έτσι. Όλα αυτά σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αγαθά δημιουργήματα. Γιατί μας διακονούν, μας εξυπηρετούν. Τι ο ουρανός, τι η γη, τι τα άστρα, τι τα όντα που υπάρχουν στη γη, όλα είναι στη διακονία μας. Εμείς τα διατάζουμε. Στη διάθεσή μας. Ναι, στη διάθεσή μας, στη διακονία μας. Μας υπηρετούν όλα για τα πράγματα. Ναι, ναι. Καλώς έπραξε ο Θεός. Σαφώς. Σαφώς. Είναι όλα σε αυτή την πορεία που τα έχει τάξει ο Θεός. Ή έχουν αλλάξει κάποια πορεία. Το όζον που περνάνε οι ακτίνες του ηλίου και φιλτράρονται, το καταστρέψαμε. Η γη μολύνθηκε. Η θάλασσα δηλητηριάστηκε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ποιος θέλει αυτό? Η δική μας κακή χρήση που γίνεται για προελευσία και μετάνευση. Και μαζί με αυτό χανόμαστε κι εμείς. Μαζί με αυτό χανόμαστε κι εμείς. Ο Θεός τα κάνει καλά. Εμείς δεν τα κάνουμε καλά. Μάλιστα. Η Παλαιά Διαθήκη με την Αμερική, πως είναι ένα βιβλίο εγκληματικότητας. Είναι. Βιβλίο. Εγκληματικότητας. Επειδή αναφέρονται μέσα πολλά. Πόλεμοι. Πολύ πόλεμοι. Χαμός. Κοίταξε. Ζούσαν οι άνθρωποι τότε σε μια περίοδο βαρβαρότητας. Και όχι μόνο οι Ισραηλίτες που πίστευαν στον ένα Θεό, όλη η ανθρωπότητα, όλη η ανθρωπότητα πιστεύανε στους 12 θεούς και ό,τι αδυναμία παρουσίαζε ο κάθε άνθρωπος, αδυναμία ο κάθε άνθρωπος που είχε, έλεγε θυμώνω εγώ, θυμώνει και ο Δίας, σκοτώνω εγώ, σκοτώνει και ο Δίας, κλέβω εγώ, κλέβει και ο Δίας. Έριναν το δικό τους παράπτωμα στο Θεό επάνω και λέγανε είμαστε εντάξει, αφού το κάνει ο Θεός, είναι του Θεού αυτό. Δεν υπήρχε, πρόσεξε, την περίοδο εκείνη στον κόσμο άλλο από βαρβαρότητα. Και στο Ισραήλ υπήρχε παρόμοια. Γι' αυτό αναγκάστηκε ο Θεός. Επειδή δεν υπήρχε η, ας πούμε, η ευαισθησία, η σύγχρονη σε εισαγωγικά. Ναι. Έλεγε, είπε ο Θεός, πρόσεξε, αν βγάλεις το μάτι τα λουλού, θα σου βγάλει και άλλο στο μάτι. Αν σου βγάλει το δόντι, το δόντι. Το χέρι, το χέρι. Για να φοβάσαι, πώς πρέπει το χέρι, για να υπάρχει ισορροπία στον κόσμο μέσα. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν είναι έτσι. Σήμερα η αυτοδικία
Να πάρεις δηλαδή με το χέρι σου, με τα χέρια σου, το δίκιο πίσω, απαγορεύεται. Σε κλείνει μέσα. Και αυτό τώρα είναι πάλι εντός εισαγωγικών και αυτό αρχίζει σιγά σιγά αναλόγως ποιος έχει τη δύναμη έχεις. Άλλο εκεί. Άλλο. Μαλούμετα. Αλλά γενικά. Όχι. Ναι, και εσύ να πεις τώρα ότι η αράχνη έχει φτιάξει τον ιστό στη γωνία επάνω. Και είναι ευφυής παράλληλα. Η αράχνη κάθεται εκεί πέρα και περιμένει το κουλούπι. Άμα πάει όμως καμιά σαύρα, δεν σπάσει την αράχνη. Δεν του πιάνει η αράχνη τη σαύρα. Μεγάλη σαύρα. Όχι, έτσι και εδώ οι νόμοι πιάνουν να πάνε στους μικρούς, δεν πιάνουν τους μεγάλους. Αυτό λες το σύνορα. Έτσι. Λοιπόν, όμως το ερώτημά σου δεν θυμάμαι την αρχή. Το ερώτημα ήταν να σου το, το πω και λίγο διαφορετικά, μάλλον για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εάν η παράδοση του αυτό το κατακαιρεύσατε της γης, mm-hmm. που είπε ο Θεός, mm-hmm. είναι υπεύθυνη για την καταστροφή αυτό το φυσικό περιβάλλον. Ναι, υπόθηκε. Είμαστε υπεύθυνοι και αποδείχθηκε το πράγμα από τα δεδομένα που ζούμε σήμερα, εδώ και μερικά και καμιά 2-3 δεκαετίες και παραπάνω. Ναι, και σε συνάρτηση με αυτό που είπαμε, γιατί κυνηγούν την Παλαιά Διαθήκη πάρα πολύ και το αναφέρουν ως ένα βιβλίο εγκληματικό. Ναι, εγκληματικό. Σε παραλύτηση με το τελευταίο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης και ειδικά για τον Ισραήλ μιλάμε τώρα, έτσι, που ήταν υποχρεωμένο να φύγει από την Αίγυπτο και να γυρίσει στο τόπο που ο Θεός είχε επαγγελθεί, υποσχεθεί στο Μωυσή. Μέχρι ότου φτάσει από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, είχε να συναντήσει μπροστά του λαούς εχθρικούς. Λαούς εχθρικούς, οι οποίοι εμπόδιζαν την επιστροφή του Ισραήλ στην γη της Επαγγελίας. Έπρεπε να έρθουν σε αντιπαράθεση, σε μάχη. Και επειδή παρευλήθησαν λαοί μπροστά που εμπόδιζαν, υποχρεωτικά έκαναν και μάχη. Και έχουμε φόνους, υποχρεωτικούς φόνους. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, ένα άλλο παράδειγμα. Είμαστε 450 χρόνια περίπου σκλάβοι στους Τούρκους. Είμαστε. Χύθηκε αίμα. Πολύ. Είμαστε χριστιανοί. Λέει ουφωνεύσεις η Αγία Γραφή. Λέει ουφωνεύσεις. Αλλά εμείς δεν σκοτώναμε γιατί έτσι μας άρεσε να κάνουμε το κέφι μας. Ζητάγαμε το αγαθό που μας είχε δώσει ο Θεός, που λέγεται ελευθεριά. Αν δεν είχαμε κουνηθεί, θα είμαστε ακόμα, δεν θα είμαστε Έλληνες, θα είμαστε μεθανοί όλοι και του Καλάδες θα είμαστε. Επομένως, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό ότι είναι βιβλίο κλιματικότητας, γιατί όλες οι εποχές έχουν τέτοια πράγματα. Και εκείνος που αμήνεται, παράγει και προσεύχεται, ζητάει τη βοήθεια του Θεού να τον ενισχύσει. Δώσε μου δύναμη να φύγει ο εχθρός από πάνω και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Η Εκκλησία προποστάτησε τέτοια πράγματα. Ας δεν κατηγορήσουν γιατί η Εκκλησία πήρε μέρος το 21, γιατί ύψωσε το Λάβαρο κάτω στη Πελοπόννησο ο παλαιόπατρος Γερμανός και είπε ελευθερία ή θάνατος και όλοι μαζί. Τους κατηγορούμε. Ποτέ. Ζητάμε αγαθό που μας το έχουν αφαιρέσει. Τώρα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, ένα ανάλογο Λάβαρο να υψωθεί και τη σημερινή εποχή, βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο? Απέναντι σε ποια δύναμη? Στη δύναμη της παγκοσμιοποίησης. Καλά είσαι. Έχει τα τέκνα του Θεός. Έχει τα τέκνα του Θεός. Και να σου πω κάτι. Σπάει εύκολα ο ιστός της αράχνης.
Είπαμε, όταν περάσει κάτι πιο μεγαλύτερο από αυτές, πάει. Υπάρχει από την παγκοσμιοποίηση άλλο κάτι πολύ πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Είπαμε προηγουμένως. Ναι, πες. Τι το είπατε δηλαδή ο ίδιος, ναι. Ότι είναι η αγάπη και την καλό και ο Θεός. Ο Θεός, αυτός είναι η αγάπη. Και λοιπόν, αφού τα κουμαντάρει ο Θεός τα πράγματα, λέγει η Γραφή, Κύριος αθετεί βουλάς αρχόντων. Δηλαδή, τα σχέδια που έχουν οι άρχοντες για να εφαρμόσουν ή που εφαρμόζουν, ναι, ναι. Τα χρηστεύει. Αθετεί βουλάς αρχόντων. Συμφωνώ, αλλά κάποιος όμως μπορεί να πει, αφού ο Θεός τα κοιτάει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κοιτάει και τους μεγάλους που δεν μπορούν να πλησιάσουν τις παγκοσμιοποιήσεις, ναι. Τους ισχυρούς, κάθομαι στην καρέκλα, θα κανονίσει ο Θεός. Σωστό αυτό. Όχι. Όχι. Πρέπει παράλληλα να εργάζομαι κι εγώ για να επικρατήσει αυτό που θέλει ο Θεός. Πώς θα γίνει. Για να επικρατήσει η Βασιλεία Του, σταυρώθηκε, έκανε ολόκληρο έργο. Για να επικρατήσει η Βασιλεία Του, έστειλε αποστόλους σε όλη τη γη, την εόργωσαν, έχισαν το αίμα τους, δεν καθίσαν σταυρώνε με τα χέρια καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Και η Εκκλησία μας έτσι πορεύεται. Δεν έχει, άντε είμαι χριστιανός και τελείωσε επειδή είμαι βαπτισμένος. Χωρίς υδρότα... Και αίμα να προσθέσουμε. Και χωρίς αίμα, δεν είναι αλίμονο. Το αίμα είναι εκείνο που, που δείχνει την αξία. Άρα λοιπόν... Υδρότα σχέμα. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε τη φράση ότι στη σημερινή εποχή κάποιοι μπορεί να υδρώνουμε, υδρώνουμε γενικώς ανθρώπινα. Από τη στιγμή που δεν χύνουμε και το αίμα μας για το συγκεκριμένο σκοπό. Για την αλλαγή μας. Μήπως είμαστε άχρηστοι. Λοιπόν, όχι. Το παβαρύ. Όχι. Είναι και βαρύ και ελάφρυ, εξαρτάται. Από τις περιστάσεις. Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής. Είχαμε σκεφτεί κάποτε τον Γέρο Παΐσιο και του άνοιξα θέμα για την ελεημοσύνη. Δεν το κρύβω. Ή έκανα ή δεν έκανα ελεημοσύνη. Έκανα υποτονικιά ή δεν έκανα καθόλου. Και ανάμεσα στα άλλα, πρόσεξε το αυτό. Είναι απάντηση στο αν πρέπει να χύσουμε αίμα ή δεν πρέπει να χύσουμε. Μου λέει, άκουσε να σου πω. Εφόσον βέβαια δεν έχεις να δώσεις ελεημοσύνη καθόλου, ναι, ναι. Μιλάω για υλικά σε χρήμα, αν δεν έχεις καθόλου, μπορείς να ελεήσεις ή να διαθέσεις τα πόδια σου να πας να ζητήσεις για να προσφέρεις την ελεημοσύνη εκεί που πονάνε και πεινάνε ή να αγοραδίσεις κάτω. Και ξέρεις τι παράδειγμα μου είπε. Αυτά τα παιδάκια του τρίτου κόσμου της Μπιάφρας, ναι. Που πεθαίνανε όρθια από την πείνα, μπορείς εσύ να γονατίσεις μέσα στο σπίτι σου, να προσευχηθείς και ο Θεός θα βρει τρόπο να στείλει να φάνε. Και μου ανέφερε ένα παράδειγμα. Πάνω στο αίμα μιλάω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Κάποτε οι Ισραηλίτες βρέθηκαν στην περίπτωση να αντιμετωπίσουν ένα εχθρό πανίσχυρο. Εμείς θα λέγαμε σήμερα, είναι χαμένοι από χέρι. Ο Μωυσής που είχε τις κεραίες και τα ραντάρ υψωμένα στον ουρανό επάνω και είχε με τον Κύριο επικοινωνία, πήρε το μήνυμα. Μη σκάς, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Δεν θα χυθεί καθόλου αίμα. Θα νικήσετε. Μιλάμε για 1500 χρόνια και πλέον παραπάνω το γεγονός που θα πω. Έρχονται οι εχθροί πάνωπλοι
Και την ώρα που έρχονταν οι εχθροί πάνω του, λέει, σμήνι από σφίγγες μέλισσες όρμησαν τους εχθρούς επάνω. Τους κατατρύπησαν και αυτοί τα έχασαν και νόμισαν ότι κάποια δύναμη μεγάλη τους αντιμετώπισε και προτροπάδι γύρισαν τα νότα και πιστοχώρησαν. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός σκελεύει. Αυτά που εμείς τα βλέπουμε, τη σιδηρόφρακτη Αμερική σήμερα, την πανίσχυρη, παντοδύναμη και λέμε πλανητάρχης κουραβέξαλα, έτσι. Εκεί μπορεί να την διαλύσει ο Κύριος σαν τον ιστό της Αράχνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι παντοδύναμος. Αυτά είναι σχετικά, είναι ανθρώπινα. Είναι ανθρώπινα. Αν το χωνέψουμε ότι εκείνος που διαφεντεύεις στη γη και στον ουρανό είναι ο ένας, ο δημιουργός του κόσμου. Μάλιστα. Γιατί όμως τα γεγονότα, τα παγκόσμια, οι πόλεμοι παγκόσμιοι, συμβαίνουν οι βασικότατοι και γίνονται στη Μέση Ανατολή και ειδικά στο χώρο, στο μέρος που γεννήθηκε και... Όχι να μου ότι... Ο Χριστός, ναι. Κοντά. Κάποια εξήγηση δεν ποια είναι η... Εσύ τι σε παραξενεύει γύρω από το θέμα αυτό? Με παραξενεύει γιατί το βλέπω... Τώρα Καλλιένια δεν υπάρχει. Βέβαια έχουμε συνηθίσει να λέμε το γνωστό με την Καλλιένια, αλλά πώς, Καλλιένια όπως τη βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, μήπως είναι τελικά σαν μια κατάρα, δεν ξέρω από πού όμως, ανθρώπων που πιστεύουν προς το Θεό. Γιατί δεν μπορούμε, είπαμε, να πούμε ότι ο Θεός δίνει κατάρρευση στους ανθρώπους και τα λοιπά. Όχι, δεν γίνονται αυτά πράγματα, όχι. Ναι, όπως το αποδείξαμε και προηγουμένως. Ναι. Αλλά λοιπόν, μήπως είναι κάποια κατάρα των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό και τους βγαίνει από το ανθρώπινο μέσα ότι σε αυτό το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός και τον σκοτώσαμε εμείς οι άνθρωποι, άρα και εδώ θα γίνονται σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, άρα μήπως και εκεί γίνουν και τα τελεσμένα γεγονότα. Πας και λίγο παραπέρα. Και εδώ και θα το δούμε και αυτό το παγκόσμια γεγονότα. Ας πούμε προς τα τελεσμένα γεγονότα. Ναι, όχι χαρά τους, τελεσμένα γεγονότα. Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος, στη Βηθλεέμ. Μήπως κυνηγήθηκε στη Βηθλεέμ που γεννήθηκε. Ναι. Από τον Ηρώδη. Ναι. Διώχτηκε επομένως. Βεβαίως. Μήπως φάχτηκαν στη θέση του Χριστού 14.000 παιδιά. Και βέβαια 14.000 παιδιά σφάχτηκαν, έτσι. Ο Χριστός είπε, δεν ήρθα να βάλω ειρήνη στη γη, αλλά πόλεμο και μάχαιρα. Ήρθα να χωρίσω τον πατέρα από τα παιδιά, τη μητέρα από την κόρη. Έπειτα, μην ξεχνάμε ότι ιερός χώρος δεν είναι μόνο το Ιεροσόλυμα, αλλά όλη η γη. Μας. Όλη η γη. Του Κυρίου, λέει, είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και οι κατοικούντες είναι αυτοί. Όλα είναι δικά του. Ο χώρος της Ανατολής είναι και χώρος που θα συντελεστούν τα μεγάλα, μεγάλα γεγονότα στην εποχή του Αντιχρίστου και βέβαια που θα φέρει και το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, λένε οι γραφές ότι ο Ηλίας είναι κρυμμένος στους ουρανούς και ο Ενόχ, ο προφήτης, είναι κρυμμένος στους ουρανούς. Δεν έχουν πεθάνει,
οφείλουν και αυτοί σαν άνθρωποι να πεθάνουν. Θα έρθει ο Αντίχριστος, άνθρωπος που θα διαθέτει παγκόσμια δύναμη στα χέρια του, θα παριστάνει το Μεσσία, θα εξαπατά τους ανθρώπους με δίθεν θαύματα. Να σας σώσω από τους τρομοκράτες, συγγνώμη που σας διακόπτω, παράδειγμα. Να σας σώσω από τους τρομοκράτες. Ίσως. Παραπλάνησε αυτό. Ναι, ίσως. Θα έρθει σε σύγκρουση με τον προφήτη Ηλία, εκεί στην Ανατολή, στα Ιεροσόλυμα. Και θα θανατώσει τον Ηλία. Θα βασιλέψει σύμφωνα με τη γραφή 3,5 χρόνια. Μάλιστα. Και μετά θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Ο κόσμος, τούτος που βρισκόμαστε, δεν θα έχει πια τη μορφή που έχει τώρα. Γιατί ποια είναι η μορφή που έχει τώρα, υπόθηκε προηγουμένως. Να την επαναλάβουμε. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ο ίδιος είπε τότε, σύμφωνα με τις γραφές του Ευαγγελιστή Ιωάννη, εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβαν. Ήρθε, λέει, στους δικούς του, δικοί του είμαστε όλοι, και δυστυχώς εμείς δεν τον παραλάβαμε. Και συμπληρώνει, όταν έρθει ο άλλος, ο Χριστός το λέει αυτό, δηλαδή ο Αντίχριστος, εκείνον λείψαστε, εκείνον θα τον υποδεχτείτε. Να, γιατί στους χώρους εκείνους υπάρχει αυτή η τόση μεγάλη κακοδαιμονία. Μην ξεχνάμε το λόγο του Κυρίου. Ποιο λόγο του Κυρίου? Το αίμα αυτού. Έφημας, είπανε οι Εβραίοι, όταν είπαν να σταυρωθεί ο Κύριος, μάλιστα, το αίμα αυτού που εμείς ζητάμε να σταυρωθεί τώρα, έφημας, να πέσει στα κεφάλια μας και επί τα τέκνα μου. Και να βρίσκει την εφαρμογή ο λόγος του Κυρίου. Όχι το θέλει ο Κύριος, προς Θεού. Αυτοί το διάλεξαν. Να σταυρωθεί και να πέσει στο κεφάλι μας έκανε. Δεν το έστειλε ο Κύριος. Και έχουμε λοιπόν αυτή την κακοδαιμονία που μαστίζει την Ανατολή και τα Ιεροσόλυμα παράλληλα. Και παράλληλα, πέραν τον χώρο αυτό, όπως είπατε και προηγουμένως, και όλη τη γη με όσα κακά και δεν συμβαίνει. Το ίδιο ισχύει. Το ίδιο ισχύει. Αγκαλιάζουμε Χριστό, έχουμε Χριστό και αισθανόμαστε γαλήνοι. Αγκαλιάζουμε το κακό μας εξοντώνει πέρα για πέρα. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει κόλαση και παράδεισος, ότι όλα εδώ λεπληρώνονται. Αυτό είναι σωστόν, ορθόν. Αλίμονο, λογικά απαντάω, ναι, να μην υπήρχε κόλαση και παράδεισος. Τα μεγάλα εκείνα απομφόλια τέρατα, οι μεγάλοι εγκληματίες ανθρωπότητος, θα ήθελες να μην πληρώσουμε? Το δέχεται η λογική. Όλος ο κόσμος θέλει να πληρώσουμε. Πρόσεξε. Ο κόσμος. Πρόσεξε πολύ καλά. Απαντάω στην ερώτησή σου. Υπάρχουν όλοι πνευματικοί. Λέει ο λαός, ό,τι κάνεις θα το λάβεις και η καρδιά σου μη πονεί. Μάχαιρα έδωκες υπό Κύριος τον Πέτρο, μάχαιρα θα λάβεις. Έβγαλε μάχαιρα ο Πέτρος, έκοψε τα αυτή ενός δούλου, βάλε στη δική σου δουλειά. Μάχαιρα έδωκες, μάχαιρα θα λάβεις. Και έλαβε ο Πέτρος τέλος στη ζωή του με βίαιο θάνατο.
Έτσι. Και εδώ, σε αυτά που συζητάμε, το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κόλαση. Η έννοια του δίκαιου, του δικαίου που λέμε δηλαδή, της δικαιοσύνης, δεν επιτρέπει σε καμία λογική να μην τιμωρηθεί ο κακός. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερον, βλέπουμε να τιμωρούνται οι κακοί εμείς με τα μάτια μας? Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Τότε, πού είναι η τιμωρία του παππού, του εγκληματία του μεγάλου? Ο εγκληματίας ο μεγάλος πρέπει να λάβει την πληρωμή από το κακό που έκανε, από το ίδιο το κακό που έκανε, και τη λαμβάνει. Βεβαίως από τη λεγόμενη κόλαση που λέμε, γιατί κόλαση είναι τα έργα του. Κόλαση είναι τα έργα. Δεν είναι κόλαση ο πόλεμος, τι είναι? Σαφώς. Δεν είναι κόλαση το έγκλημα. Δεν είναι κόλαση οι αδικίες οι μεγάλες που γίνονται. Βέβαια. Δεν είναι κόλαση οι εκτρώσεις. Λοιπόν, αν είναι κόλαση, δεν πρέπει να είναι κολλασμένη από αυτή τη ζωή? Λογικά πάντα, ναι. Είναι κολλασμένη, ο κολλασμένος κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Και ζει από τώρα την κόλασή του αυτός. Αυτή η κατάσταση της ψυχής του, ναι, ναι, την οποία ζει σε αυτόν τον κόσμο, γιατί κάνει τερατουργήματα εγκληματικά, αυτή τον οδηγεί στην άλλη ζωή, σε μια κατάσταση που δεν έχει περιγραφεί από αυτοτιμωρία. Η κόλαση είναι μια κατάσταση ψυχής. Επομένως, θα λέμε εδώ είναι η κόλαση, λέμε προγεύεται την κόλαση, δοκιμάζει από τώρα εκείνο που θα γευθεί ολοκληρωτικά και τελειωτικά εκεί στην άλλη ζωή. Και εδώ είναι και οι διχογνωμίες όμως. Το ίδιο είναι τον παράδεισο. Και τον παράδεισο. Βιώνεις τον παράδεισο, ζεις τον παράδεισο εδώ, τη χαρά του παράδεισου, τη γαλήνη. Αυτά είναι προσωπικά βιώματα. Δηλαδή το να ζεις τον παράδεισο, τον ζεις. Γιατί από τη στιγμή που αρχίζεις να ζεις τον παράδεισο, αποκτάς άλλες αισθήσεις. Έχεις μία άλλη όραση που δεν τη διαθέτει ο άλλος. Έχεις μία άλλη ακοή που δεν τη διαθέτει ο άλλος. Μία άλλη γεύση πνευματική που δεν την έχει ο άλλος. Και μία αφή που δεν έχει ο άλλος. Εσύ πιάνεις έναν άλλο κόσμο που άλλος το λέει δεν υπάρχει, όμως για σένα είναι πραγματικότητα, και που θα ευχόσουν και θα έλεγες μωρέ να σου δώσω τα μάτια μου, τα αυτιά μου ή τα χέρια μου για να δεις ότι υπάρχει. Ο άλλος μιλάει γιατί δεν βλέπει. Ναι. Και ο άλλος που ζει τον παράδεισο τον ποδό μιλάει γιατί τον βλέπει. Μπορείς. Οι διχογνωμίες όμως των ανθρώπων όλων είναι οι εξής, ότι κάποιος εγκληματίας σκοτώνει κάποιον το παιδί. Ναι. Ναι. Υπάρχει ο πόνος μέσα, βαρύς, βαθύς κτλ. Αυτόματα τι θέλει από την δικαιοσύνη? Θάνατο το ίδιο. Ναι. Αυτό είναι σωστό? Και το ρωτάω τώρα εγώ αυτό που είμαι έξω από το χώρο από αυτό τον πόνο των ανθρώπων. Απλά θέλω να μου δώσει μια θεολογική άποψη περί του θέματος αυτού. Εγώ θα απαντήσω και με τα μέτρα της λογικής και με τα μέτρα του Ευαγγελίου. Μάλιστα. Εάν έρθει δικαιοσύνη και καταδικάσει σε θάνατο τον εγκληματία, αναπληρώνει το κακό που του έχει κάνει του αδικημένου με το έγκλημα?
Το αναπληρώνει. Του φέρνει το παιδί πίσω. Σαφώς όχι. Νούμερο ένα. Επομένως, αφού δεν το αναπληρώνει το κακό, ό,τι και να γίνει, όσα και να πληρώσει, δεν αναστέλλεται, δεν φέρνει το παιδί πίσω, θα πρέπει, εφόσον εκείνος είναι αμετάκλητα κακός, αμετάκλητα κακός, δεν διορθώνεται με τίποτα, μάλιστα, να πληρωθεί για το κακό που έκανε. Είπα, δεν πληρώνεται. Ό,τι και να κάνει, με τα ανθρώπινα μέτρα. Λυγός. Πρέπει να υπάρχει άλλο χέρι που να ικανοποιεί και τον αδικημένο και τον εγκληματία. Το διδάσκει αυτό η λογική, ότι πρέπει να υπάρχει. Το διδάσκει, σαφώς. Αφού το διδάσκει η λογική, να μην υπάρχει, λέμε. Λέμε ότι δεν υπάρχει. Τότε δεν πρέπει να υπάρχει ούτε σαν σκέψη ούτε σαν λόγος να εκφράζεται. Γιατί όμως το απαιτεί η ανθρώπινη λογική. Το απαιτεί η ανθρώπινη λογική. Να τιμωρηθεί ο ένοχος και τιμωρείται ο ένοχος. Τώρα, αν εγώ σε αυτή τη ζωή δεν τον βλέπω, λέγανε οι αρχαίοι, έστι δίκης ο θαλμός, ως τα πάνθωρα. Απλά, υπάρχει το μάτι της δικαιοσύνης που τα βλέπει όλα. Το λέγανε οι αρχαίοι αυτό. Μάλιστα. Και δεν γλιτώνεις από εκείνο το μάτι. Ένα, νούμερο ένα αυτό. Νούμερο δεύτερο. Ο εγκληματίας με το ένα, με το δύο, με το τρία, με το τέσσερα, χάνει την συγκίνησή του εντελώς. Και πιστεύει την φυσική πορεία της ζωής να σκοτώνει. Μάλιστα. Έτσι. Θα πρέπει να αφαιθεί έτσι, αφαιρώντας τόσες ζωές, χωρίς να έχει πιάσει και το ανθρώπινο δόκανο και να τιμωρηθεί, χωρίς καμία τιμωρία, είναι δυνατόν αυτό ποτέ? Έπειτα, γνωρίζουμε ποια κόλαση περνάει αυτός στη ζωή αυτή, άσχετα με εκείνη που τον περιμένει. Σίγουρα. Θέλω τώρα να δώσω μία απάντηση από την Αγία Γραφή. Μου μένει αυτή. Ο Κύριος λέγει, ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αναπαύσω. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η ζωή. Αυτός ο Κύριος ο ίδιος είναι ο παράδεισος. Μια κατάσταση απερίγραπτης δόξας. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, η Τριάδα. Εκείνος που ερευνάει τις γραφές, το παραγγέλνει ο Κύριος, ερευνάτε τις γραφές. Εκείνος που ερευνάει τις γραφές, εκπλήσεται. Όταν λέω εκπλήσεται, τα χάνει κυριολεκτικά. Γιατί βγαίνει μέσα στις γραφές ολόλαμπρος ο Κύριος, ζωντανός. Όταν λέει ότι εάν τηρήσετε τις εντολές μου, έχετε ζωή αιώνιο, δηλαδή εμένα, εάν τηρήσετε, πότε, τώρα στη ζωή αυτή, δίνει τη μαρτυρία ο Κύριος ότι η ίδια εντολή που κάνει, τη νιώθει, τη ζει, την αισθάνεται στο πετσί του αυτός που πιστεύει ότι είναι ζωή αιώνια, γιατί είναι ο Κύριος. Παίρνει αυτή την πρόγευση αυτός που εφαρμόζει τη γραφή. Ο άλλος που δεν έχει καμία σχέση θα ζει στην αμφιβολία και στην άργηση. Έχει σχέση, σε γνωρίζω, ξέρω ποιος είναι ο συνάνθρωπός μου που είπα απέναντί μου. Δεν σε γνωρίζω, ποια γνώμη να πω για σένα αφού δεν σε γνωρίζω. Αφού δεν έχω καμία σχέση μαζί σου, θα πω ότι είσαι καλός, αφού δεν σε ξέρω καθόλου. Θα πω ότι είσαι καλός τη στιγμή που σε γνωρίζω. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Έχω σχέση και επικοινωνία με τον Κύριο. Τον γνωρίζω, με γνωρίζει, τον ζω, με ζει, τον καταλαβαίνω και βλέπω ότι ζει ο Παράδεισος.
Αυτή η σχέση υπάρχει. Μάλιστα. Να σας διορθώσω κάπου, αν μου επιτρέπετε, σε κάτι που άκουσα. Ναι, ακούμε. Είπατε ότι προηγουμένως ότι πίστευε και ερεύνα. Εγώ θα σας διαψεύσω, γιατί μας λένε ότι το πίστευε και μία ερεύνα. Κάνω λάθος. Ναι, λάθος είναι. Μία εποχή. Λάθος είναι. Ναι, λάθος. Μία εποχή, το 1600 ναι. π.Χ. Ναι, ναι. Ο Πάπας στη Ρώμη, που ήθελε να είναι εξουσία και εγκόσμια, όπως είναι μέχρι σήμερα βέβαια, έτσι. Σαφώς. Ναι. Είχε βάλει πόδι, χέρι, το πω έτσι, και μέσα στα γράμματα και στα σχολεία, παντού. Και είχε σαν κανόνα, δόγμα, αυτό που είπατε τώρα. Πίστευε και μη ερεύνη. Έτσι μας μάθαμε. Για να παραμένει ο κόσμος τυφλός και να το εκμεταλλεύεται. Για ξαναπείτε το άλλη μια φορά ακόμα αυτό, γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Να πω, γιατί, ναι, για να παραμένει ο κόσμος. Το μεσαίωνα, ναι. 16ο και μετά αιώνα, ο Πάπας, για να εκμεταλλεύεται τον κόσμο, έβγαλε στο κήρυγμά του, σαν να είναι δασκαλία του Χριστού, ναι, ναι, τη φράση εκείνη, πίστευε και μη ερεύνα. Γιατί ήθελε να τα κυβερνάει όλα εκείνος και να μην γνωρίζουν οι άνθρωποι, άμα δεν ερευνάς μαθαίνεις, δεν μένεις τυφλός. Σαφώς. Έμενα τυφλή άνθρωποι και με ό,τι ήθελε ο Πάπας. Άρα λοιπόν πρέπει να λέμε να πιστεύουμε. Να λέμε αυτό που λέει ο Κύριος. Γνώσεστε την αλήθεια. Να μάθετε την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Θα σας κάνει ελεύθερος η αλήθεια. Μόνο η γνώση γύρω από την αλήθεια σου απλώνει το μυαλό και στο ελαπελευθερώνει. Όταν δεν ξέρεις, δεν έχουμε ακούσει τι λέει. Παιδάκι μου, λέγανε παππούδες μας, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Είμαι τυφλός. Ήλα να με βοηθήσει να κάνω κάτι. Τέτοιους δεν χρειάζεται ο χριστιανισμός. Το Ευαγγέλιο θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Αν είναι τυφλοί οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι, ποιοι βασιλεύουνε. Ποιοι βασιλεύουνε. Οι απατεώνες βασιλεύουνε. Όχι, οι απατεώνες βασιλεύουνε. Είναι δυνατόν ο Χριστός δεν ζητάει ένα τέτοιο σκοτάδι να πιστεύουμε χωρίς να ερευνάμε. Λέει, εμένα θα με δείτε ποιος είμαι και θα απελευθερωθείτε με τη γνώση. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή η χώρα όπως είναι σήμερα, πιστεύει στο σκοτάδι, ναι ή όχι? Ζει στο σκοτάδι. Απαντήστε ξεκάθαρα. Ζει στο σκοτάδι. Το πιστεύει. Άμα το πίστευε, δεν θα ζούσε. Άλλο πιστεύω, άλλο ζω. Το να ζω στο σκοτάδι δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή, τι να πει, τη βαστάνε σκόπιμα μέσα στο σκοτάδι γιατί δεν μεταλλεύονται. Ακριβώς. Ναι, με κεφαλαία γράμματα. Μάλιστα. Τη βαστάνε σκοτάδι. Να σου ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Τι θα με ωφελήσει εμένα ο Θεός ο ίδιος, όταν δεν μπορώ ούτε να τον δω, ούτε να τον γνωρίσω? Πού θα με ωφελήσουν εμένα? Δεν το θέλει ούτε και Θεός αυτό. Και δίνω μια απάντηση. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η ιδέα, η γνώμη ή η πρόθεση να θέλει ο Θεός να μην το γνωρίσουμε. Θέλει να το γνωρίσουμε. Αν μας λέει να αποκτήσουμε γνώση γύρω από τα γήινα, κατά πολύ περισσότερο ζητάει να έχουμε γνώση γύρω από τα ουράνια. Αντίθετα, εκείνος είπε στους Εβραίους, γιατί μου ζητάτε να μάθετε ποιος είμαι? Μα εγώ σας είπα, λέει, για τα επίγεια, και ούτε εκείνα θέλετε. Να σας μιλήσω για τα ουράνια, θα τα καταλάβετε. Οι άνθρωποι ζουν σε ένα σκοτάδι πηχτό, θέλουν ξύπνημα, ξύπνημα. Ξύπνημα. Να το πω κι άλλη μια φορά, το πω στο κήρυγμά μου σήμερα. Ναι, ναι. Να το καταλάβουμε. Ξύπνημα. Μπήκα στο σχολείο μέσα. Τι είπατε τώρα, ξύπνημα. Στο γυμνάσιο μέσα μπήκα στο σχολείο. Ναι, ναι.
στην τάξη και μια μαθήτρια σήκωσε το χέρι τους. Μου αμεθανεί. Ναι. Και μου λέει, «Κύριε, οι συμμαθητές μου πάνε στο κατηχητικό σχολείο και όταν βγαίνουν έξω, παίρνουν το βιβλιαράκι που τους δίνουν και το σκίζουν. Ξέρετε πόσο λυπάμαι. Εγώ που είμαι μοναθανή, φεύγω και πάω 2 φορές την εβδομάδα στην Αθήνα για να παρακολουθήσω διδασκαλία από τους δικούς μας. Διαβάζω το Κοράνι 2 ή 3 φορές, μου είπε, και προσεύχομαι. Τα παιδιά εδώ, οι χριστιανοί, δεν βλέπω να έχουν ανάλογη συμπεριφορά γύρω από το πιστεύω τους». Και κάποια στιγμή σταματάω και της λέω, «Τι φταίει, κοριτσάκι μου?» «Κύριε, οι γονείς φταίνε που δεν έμαθαν τα παιδιά πώς γνωρίζεται εκείνο που πιστεύουν». Άρα λοιπόν, δεν συμφέρει το σκοτάδι να υπάρχει. Δεν συμφέρει να μην υπάρχει έρευνα. Πώς θα ανοίξουμε τα μάτια μας? Μας καταδικάζουν οι αιρετικοί και οι αλόθρησκοι. Να λένε ότι κρίμα σε εσάς που δεν διαβάζετε. Εμείς τα διαβάζουμε. Και εμείς τι λέμε σε αυτούς? Φοβερό πράγμα. Ναι. Εμείς τι απαντούμε σε αυτούς όμως? Εσείς δεν ξέρετε, είστε άσχετοι, τι μας λέτε? Όχι, δεν πάει αυτό. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Η απάντηση δόθηκε από το κορίτσι. Το κορίτσι είπε, «Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς. Παράδειγμα. Και επειδή το θέσαμε, έχουμε Πακιστανούς, έχουμε Ινδούς, έχουμε Τούρκους, έχουμε Αλβανούς, έχουμε μία πανσπερμία σε όλη την Ελλάδα και στο Κοροπή. Το θέμα είναι, από τυφλούς ανθρώπους μπορεί να συμβεί κάποια αλλαγή στο περιβάλλον που το ζητάει». Γίνεται αλλαγή. Εκεί είναι το θέμα όλο. Εδώ συνειδητά μέσα στο σκοτάδι βρίσκονται και τους λες, άνοιξε τη γραφή, παρακολούθησε ένα κήρυγμα, κάνε κάποιο καλό, και σου λένε, τα ξέρω όλα, είμαι πιο καλός χριστιανός. Εκεί τελειώνουν όλα. Όχι. Ή κάποιος άλλος, κύριε Αδάμ, λέει το εξής, ότι εγώ στο Θεό πιστεύω, η εκκλησία δεν μ' αρέσει. Άλλο παντεκκίνο. Μπορούμε να δώσουμε την απάντηση σε αυτό. Μήπως δεν του αρέσει ο Κώστας ο Αδάμ και έχει δίκιο να το λέει? Ναι, προσωπικό. Και μπλέκει το ένα με το άλλο. Ίσως είναι και αυτό. Φταίω εγώ που είμαι βρώμικος και ο διάβολος είναι παμπόνιρος. Άντε καημένε, τι να πας στην εκκλησία, είναι όλοι ίδιοι. Πού θα πας, κάτσε σπιτάκι σου, μια προσευχούλα. Ναι, και έτσι μένει τυφλός. Ούτε και προσευχή γίνεται. Ούτε προσευχή. Μένει τυφλός, σε παρακαλώ. Εκεί είναι έξυπνος ο διάβολος. Το έχει πετύχει άριστα, σου λέει, εκεί θα πάω να δω τον τάδε. Δεν μου αρέσουνε. Κλωτσάς στην εκκλησία λοιπόν, αφού δεν σε αρέσουν 4-5 άτομα ή 10. Ναι. Δεν είναι έτσι. Και μετά πάμε και στους νέους. Ερχόμαστε πάλι που δεν μιλήσατε για τη νεολαία, που λένε κάποιοι ότι ο γάμος είναι ξεπερασμένος, λέει, θεσμός. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Είναι ξεπερασμένος θεσμός ο γάμος. Δηλαδή να κάνουμε τι, ας πούμε? Να μην πω καμιά βαλιά από την παλιά τώρα. Όχι, μπορώ να δώσω την απάντηση. Ναι. Δεν δικαιολογεί η έγγαμη ζωή. Ναι. Ακατάστατο 2. Τελείωσε. 1. Ναι. Δεύτερον, ο γάμος δεν... Στο γάμο δεν συναντιόνται 2 τέλειοι άνθρωποι. Στο γάμο συναντιόνται 2 άνθρωποι με ατέλειες. Μάλιστα. Στους οποίους ανθρώπους που έχουν ατέλειες, χρειάζεται και ο κανόνας και ο νόμος για να πλησιάσει ο ένας με τον άλλον. Ποιος νόμος? Της αγάπης του Χριστού. Αν δεν υπάρχει ο νόμος της αγάπης του Ιησού Χριστού,
όχι ένα μεγάλο τόσο ελάττωμα που δικαιολογημένα θα πει δεν το αντέχω, που και το χριστιανό δεν ισχύει αυτό, αλλά και ένα στραβό μάτι χωρίς να το καταλάβει ένας από τους δύο μπορεί να οδηγήσει από το τίποτα στο διαζύγιο. Όχι, ο γάμος προϋποθέτει Χριστό. Ήρεμη, τίμια ζωή. Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμίαντος, λέει η Εκκλησία μας. Πιστεύω απόλυτα, και το λέει η Αγία Γραφή, ότι όλη η κακοδαιμονία στο γάμο οφείλεται στις επιθυμίες της ανθρώπινας. Το λέει η Αγία Γραφή. Σίγουρο. Το λέει Αγία Γραφή. Μάλιστα. Πόθεν λέγει η Εγκαταστασία εκ των επιθυμιών ημών, εκ των ειδωνών ημών, λέει μάλιστα η Αγία Γραφή. Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται ότι ο γάμος φταίει, δεν φταίει το σαμάρι, φταίει το καρφί που είναι μέσα τους. Μπορούμε να φέρουμε ένα παραδείγματάκι πάνω σε αυτό που μας λέτε. Ναι, ένα παράδειγμα. Κάνω εγώ διπλή ζωή. Έχω και μία άλλη γυναίκα. Γιατί με μία γυναίκα δεν μπορώ να ζήσω. Και από εκεί πέρα αρχίζει και βρωμάει το παιδί, αρχίζει βρωμάει η γυναίκα και πολύ μάλιστα. Μου έχει τύχει. Χρήματα δεν υπάρχουν, γιατί πάνε διάφορα. Αυτό είναι πολύ πιο δεύτερο. Μου έχει τύχει περίπτωση που ένας από τους δύο στο αντρόγυνο είχε μπλέξει με κάποιο άλλο πρόσωπο. Ζούσε παράνομα σε κρεβάτι άλλο από το άντρα. Και γυρίζει και λέει ο ένας από τους δύο που έπρεπε να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, ήταν θηλυκού γένους, γυρίζει και λέει στον άντρα, πάρτε τα παιδιά να τα φας. Όταν υπάρχει αμαρτία στη μέση, το εκλεκτότερο από τη ζωή προϊόν που λέγεται παιδί, για τον ανήθικο ή την ανήθικη μάνα ή πατέρα βρωμάνε. Εκεί είναι όλη η αιτία και πουθενά αλλού στο ότι φταίει ο γάμος που λένε. Θα ήθελα να ρωτήσεις κάτι άλλο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πριν. Αρρώστιες υπάρχουν, συμφωνείτε? Πάντοτε. Πάντοτε. Η μία αρρώστια η οποία όπως ήταν και οι επιστήμονες δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη το φάρμακό της είναι το AIDS. Συμφωνείτε? Ναι, και ο καρκίνος. Και ο καρκίνος. Και η καρδιά που δεν μπορούν να την κάνουν καλά. Μπαμ, μπαμ και φεύγουν άμα είναι. Να πιάσουμε το AIDS. Πιάς το θέλεις. Πιάνουμε το AIDS. Ναι. Γιατί να πάω να κοινωνήσω εγώ? Και αν κάποιος έχει AIDS, πώς θα πάω να κοινωνήσω? Μάλιστα. Τον παπά. Ναι. Και τι γίνεται? Μπορώ να πάω να κοινωνήσω ελεύθερα? Μπορώ. Εντελώς ελεύθερα. Λέτε. Θα απαντήσω. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε. Στην πίστη αμφιβολία δεν χωράει. Είχα ένα πολύ στενά συγγενικό μου πρόσωπο στο νοσοκομείο με μία επιδημική ασθένεια και συγκεκριμένα στη Σωτηρία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί υπάρχουν ναοί ή έχει υπάρχει παπάς και λειτουργούνται και σε εορτές και σε Κυριακές. Αυτό το συγγενικό μου πρόσωπο που ήταν ασθενής εκεί μέσα μου το έλεγε, το βλέπω κιόλας και στην πράξη. Κυρωνούσαν όλοι οι βαριά ασθενείς και αυτοί που είχαν την άμεσα μεταδοτική ασθένεια. Θα λέγαμε να σε κολλήσει ένα στάψε ρίσαι. Όταν τελείωνε η Θεία Ευχαριστία και κοινωνούσαν όλοι, στάθηκα μου λέει και είδα ο ιερέας το υπόλοιπο το κατέλειε ο ίδιος. Θα έπρεπε τόσα χρόνια που είχε και μέσα να είχε μεταφέρει στον εαυτό του όλες τις αρρώστιες. Καμία αρρώστια δεν είχε κολλήσει. Μάλιστα. Καμία αρρώστια. Τότε πρωτάξω γιατί μερικοί
Και αυτό αρχίζει να καμία απολύτως αρρώστια δεν έχει κολλήσει ο ιερέας. Δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι αν δούμε μπρος, αν είναι στην εκκλησία κάποιος κύριος, κάποια κυρία, ένα μικρό παιδάκι και μπροστά του υπάρχει κάποιος συνάνθρωπός του ο οποίος έχει μια αρρώστια στο στόμα και είναι κάτι εμφανής. Σώμα Χριστού μεταλάβει. Μπορεί δηλαδή κανονικά χωρίς, γιατί θα, εσύ θα υπάρξει κάποιος φόβος. Αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου φίλε. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, θα το πω. Χίλιες φορές καρκίνο είχε η γυναίκα μου. Κοινωνούσε κάθε μέρα. Και τι έγινε, έφυγε ο καρκίνος. Όχι πέθανε, αλλά έφυγε ο καρκίνος. Η Θεία Ευχαριστία σε βγάζει από το λάκκο και σε δίνει στη ζωή υγιέστατο. Εκείνη τρώει απ' όλα, εγώ σε μερικά δεν απλώ το χέρι, γιατί έχω και ζάχαρο. Τότε είχε ζάχαρο 7,5, τώρα το έχει χρυμπάρει άριστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία αμφιβολία απολύτως. Ανασταίνει νεκρούς η Θεία Ευχαριστία. Μάλιστα. Να πούμε και κάτι τελευταίο. Να πούμε. Ότι μερικοί λένε ότι δεν πάω στον παπά να εξομολογηθώ. Θα πάω σε ένα ψυχίατρο. Ναι. Να μου λύσει τα προβλήματα μου όλα. Εντάξει, παπά και ψυχίατρο δεν είναι δύο περίπου ίδια πράγματα. Εσείς τι λέτε. Γιατί και εκεί θα κάνει μια ανάλυση, μια ανάλυση και στον άλλον. Δεν είναι το ίδιο. Ο ένας είναι γιατρός. Ψυχολόγος, επιστήμονας. Ναι, εντεταγμένος να θεραπεύσει νευρασθένειες. Ή τις ονομάζονται και ψυχασθένειες, έτσι τις ονομάζονται. Μάλιστα. Έξι. Ο άλλος είναι ιερέας. Ένας άξιος Λεβίτης ξεμολόγος και μη άξιος. Εφόσον εξομολογεί, επιτελεί έργο κατά πολύ ανώτερο του γιατρού. Δεν αποκλείουμε τη μετάβαση του ασθενούς, του ψυχασθενούς, στο γιατρό. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την αρρωγή του γιατρού. Υποχρεωμένοι είμαστε. Θα είμαστε αυτόχειρες στον εαυτό μας, εγκληματίες δηλαδή, εάν πάσχουμε από μία ασθένεια, νευρασθένεια και δεν πάμε στο γιατρό. Όμως εκεί θα μας γιατρεύσει όσο δύναται το σώμα ο γιατρός. Καλώς λοιπόν θα κάνουμε να πάμε στο γιατρό. Το ψυχίατρο το λέγω. Εκείνος όμως που δίνει την ίαση και τη λύτρωση και την ειρήνη στην ψυχή είναι ο αληθινός γιατρός της ψυχής, ο Χριστός, που του οποίου αντιπρόσωπος είναι ο εξομολόγος. Είναι, αν ο γιατρός είναι αναγκαίος, 100 φορές ο εξομολόγος, γιατρός της ψυχής, ο εξομολόγος, ο πνευματικός που λέει ο κόσμος. Στο πνευματικό θα πάει ο ασθενής και θα πιάσει να εξομολογηθεί, αν είναι για πρώτη φορά, από καταβολής κόσμου, από τότε που γεννήθηκε και μπορεί να φτάσει στο μυαλό του εκεί πέρα. Θα ψάξει να βρει όλα τα παραπτώματά του. Θα τα πει. Είναι ρητή εντολή του Χριστού αυτή. Ξεκάθαρη. Ούτε. Όσες φορές και αν πέσετε να αμαρτήσετε, άλλες τόσες θα πορευθείτε στον ξεμολόγο να ξεμολογηθείτε. Μάλιστα. Και με παράδειγμα, ο προφήτης της Εκκλησίας μας, ο Δαβίδ, ναι,
είχε οδηγήσει ένα στράτευμα ολόκληρο στη μάχη με ένα στρατηγό, τον Ουρία. Μόνο και μόνο για να σκοτωθεί ο Ουρίας, άσχετα αν πήγε και ένα μέρος μεγάλο από το στράτευμα. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, για να πάρει τη γυναίκα του στρατηγού, γυναίκα του. Ήταν και φωνιάς και μοιχός. Πριν έγινε ο Δαβίδ της Εκκλησίας. Πριν. Έτσι. Λοιπόν, στέλνει ο Θεός ένα προφήτη άλλο, άνθρωπο, τον προφήτη Νάθα, και του λέει, θα πας και θα το ανακοινώσεις ότι εγώ του συγχωρώ το αμάρτημα, τα εγκλήματά του, αφού βεβαίως έδειξε με τα παιδιά ο Δαβίδ και έφτιαξε εκείνη τα μεγαλεία τους ψαλμούς ανάμεσα στους οποίους και τον Ιησόν ο Θεός που ζητάει τη συγγνώμη του Θεού. Έστειλε, επαναλαμβάνω, άνθρωπο και του έδωσε τη συγγνώμη εκ μέρους του Θεού. Όμοια κάνει και η Εκκλησία μας. Έχει, σύμφωνα με την ορολογία του Κυρίου και των Αποστόλων, καθορίσει να λαβαίνουν την άφεση οι μετανοούντες, οι ψυχασθενείς. Αυτή εκεί είναι η ουσία της αρρώστιας. Από τον ιερέα. Είναι αναγκαίος. Πρόσεξε. Δεν πήρε μόνο την άφεση ο Δαβίδ ή οποιοςδήποτε άλλος που ξεμολογείται, αλλά και τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ανυπολόγιστο καλό. Το συν δηλαδή. Το συν. Ένα παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα. Θα δούμε ανθρώπους να λένε, δεν μπορώ να ξεκολλήσω από τα λατώματά μου. Και την άλλη στιγμή να λένε, δόξα ο Θεός, ξεκόλλησα. Με ανθρώπινα μέτρα ποτέ. Με θεϊκά μέτρα, με το χέρι του Θεού που μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στην εξομολόγηση. Ναι, και εκεί, εφόσον ειρηνεύσει η ψυχή του ανθρώπου με το Θεό, με τη σχέση με το Θεό, μπαίνει και η ειρήνη του Θεού μέσα και γαλινεύει η ψυχή. Γνωρίζω άνθρωπο. Δεν θα αναφέρω όνομα. Ένα παλικαράκι που είχε μπλέξει προετών και έφτασε στα πρόθυρα να πάθει στο μυαλό. Έτσι. Προσωπικά πήγα εγώ τον είδα, κάτι του πρόσφερα εκεί πέρα και τον επανέπεψα στη συνέχεια στον πατέρα Πορφύριο πάνω στην Παλακάσα και τον είδε και εκείνος στον ξεμολόγο και σήμερα πορεύεται άριστα με τις εντολές του Θεού και έχει την ειρήνη του Θεού μέσα του. Αλλιώς θα ήταν κλεισμένος. Οι γιατροί τους κλείνουν μέσα για να τους κάνουν καλά. Αφού με τη χάρη του Θεού, έξω. Είναι υιέστατος, είναι καλά, πορεύεται με τις εντολές του Θεού και έχει τη χάρη του Θεού πάνω του. Μάλιστα. Θα θέλαμε να δώσετε μια συμβουλή στους νέους μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από το Out TV για τα όσα ωραία μας είπατε σήμερα, πώς πρέπει να πορεύονται από εδώ και πέρα, τι θα πρέπει να προσέχουν, τι θα πρέπει να προσέχουν, επαναλαμβάνω, σε αυτά που θα δουν να έρχονται, και θα έρθουν πολλά κακά από ότι έρχονται, είναι κακά. Έρχονται και είμαστε όλοι σε συναγερμό, οπότε είδατε και σήμερα αυτή η εκτακτή μας εκπομπή, είμαστε και σχετικά αναστατωμένοι σήμερα, δικαιολογημένα πιστεύω, να πείτε μια συμβουλή στους νέους και σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στους νέους, όπως ξεκινήσατε με το, ναι, χρόνο, με το χρονογράφημα. Με το χρονογράφημα, τι πρέπει, μάλιστα, να προσέξουν. Θα ήθελα να τους δώσω τα μάτια τα δικά μου. Κουβαλάω στην πλάτη μου 65 χρόνια. 65 ίσως, όχι 65, είναι δίπλα στον Χριστό. Δεν λέγω ότι δεν είμαι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου. Είμαι. Αλλά
η συναστροφή μου με τον Χριστό, μου λέει, κάλεσε τους νέους κοντά στο Χριστό. Από τα παιδιά για τα οποία είπε ο Χριστός, άφετε τα παιδιά ερθήν προς με, άστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Κάτι ακόμη, άμα κοιτάξουμε το σταυρό επάνω του Χριστού και ρίξουμε με ματιά και το ρωτήσουμε, στις στιγμές που έλεγε το τετέλεστε, αν μπορούσαμε να το κάνουμε εκείνο, πόσο χρονών Χριστέ μου είπε το τετέλεστε, θα μας απαντήσει 33 χρονών στην ακμή μια ζωής, στη δράση, στη κίνηση και σε οτιδήποτε άλλο ανθρώπινο. Και αυτό, θα απαντήσει, το έκανα για όλους και ειδικά για τους νέους. Αν αυτό που έκανα σαν Θεός να γίνω άνθρωπος και σαν άνθρωπος να σταυρωθώ στα 33 χρόνια δεν τους συγκινεί, τότε δεν θα δουν ποτέ ειρήνη στην ψυχή τους. Από το κακό στο χειρότερο. Περιμένουμε να δούμε, αλλά με Χριστό να τα δούμε ό,τι μας έρχεται. Με Χριστό δεν φοβόμαστε, δεν τρομάζουμε. Αν αυτή την ώρα περνάει από το λογισμό μας φόβος και τρόμος, χαριτώνει τις στιγμές του πραγματικού πόνου ο Κύριος. Δεν σ' αφήνει έτσι και αντιμετωπίζεις όπως οι μάρτυρες, ό,τι κακό έρχεται. Ας κάνουν λοιπόν οι νέοι μας αποδοχή του νέου, του πάντα νέου Ιησού Χριστού, που τους περιμένει με ανοιχτά τα χέρια στο Σταυρό, που εκεί ήταν ακριβώς 33 χρονών. Ας είναι ευλογημένο και στο κάνω δεκτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια έκτακτη εκπομπή επίκαιρα, το OTV για τα όσα συμβαίνουν σήμερα, στις 23 Φεβρουαρίου του 2003. Εγώ θα κλείσω με ένα μικρό σύγγραμμα του Επισκόπου Αχελλώ Ευθυμίου, που λέει το εξής. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι της αμφιβολίας. Εκεί όμως ψηλά, πιο ψηλά από αυτούς και όλα τα μικρά, τα σχετικά, τα ανθρώπινα, υπάρχει το φως της αιώνιας αλήθειας του Χριστού που νικά όλα τα σκοτάδια. Σεβαστείτε θεατές, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.